Η Μαράκης δεν έβαλε στην εκπομπή μου διαφήμιση. Να πούμε. ΣΥΡΙΖΑ. Τα φρύδια μου τα ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι λέει ρε. Ο άλλος, η Φόφα δεν έβαλε. Η Φόφα γεννηματά δεν έβαλε. Α, μόνο ΣΥΡΙΖΑ μας πληρώνει εδώ. Τι λέει ρε. Πήγα σπίτι. Με παίρνει ο κομμουνιστής τηλέφωνο, μου λέει, κρύψε τα αμάξι. Λέω γιατί ρε. Στον Αϊθαράπη λέει, έρχεται λέει οι αντιεξουσιαστές. Ποιοι είναι οι αντιεξουσιαστές, λέω. Εσείς. Λέει ναι ρε. Τι κάνετε, λέει. Είμαστε, λέει, πώς λένε, η ανταρσία. Λέω και τι. Λέει, κρυφτείτε, λέει, ερχόμαστε, λέει και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ήταν καμιά πενταριά του ανταρσία και 60 αστυνομικοί από πίσω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για κάθε οπαδό της ανταρσία και ένας, να πούμε, ασφαλίτης από πίσω. Όχι ασφαλίτης. Οι ασφαλίτες ήταν με ένα παλιό Citroën Xara, να πούμε. Σύνταγο. Xara, Citroën Xara. Κάτι πινακίδες παλιές. Τους είδα δύο γουμάρια μέσα. Λέω τι κάνεις οι δυο μέσα, δυο όλοι μαζί. Ναι, κουφάλα μας ανακάλυψες. Λέω μπαμ κάνετε. Μπαμ κάνετε. Τι ήρθατε εδώ, λέω κάνετε. Αϊθαράπης, λέει. Πρέπει να. Υπάρχουν ακόμα, λέω, πολιτικές συγκεντρώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα πάρκα και πιστεύουν στα κόμματα. Βέβαια, λέει. Και κάνουν και μανούρα. Και κάνουν και μανούρα. Τρελάθη τελείωσε. Έχω σαλτάρι τελείωσε. Υπάρχει σήμερα άνθρωπος που πιστεύει ότι θα ψηφίσει στην Ελλάδα και ότι η ψήφος του θα έχει εμπιστοσύνη, θα έχει μέλλον, θα έχει προοπτική. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι πιο τέτοιο, πρέπει να είναι πολύ αφελής. Και κάτι φίλοι μου, πιάσαν τα 45, αρχίσανε οι χοληστερίνες, βουλώσαν οι αρτηρίες, κάνανε, αρχίσανε. Η ψήφος είναι δικαίωμα. Να μαζευτούμε οι συμπαθητές, ναι λέω, να πάμε να φάμε. Πού να φάμε, ρε παιδιά, στην Ελενίτσα, στην παλιά Αθήνα. Ξέρω, ναι, και τι να λέμε. Θα πιάσει να λένε τα κόμματα. Πω. Λέω, δεν μπορούμε να πιάσουμε καμιά κουβέντα άλλη, ρε, του λέω. Πιο ευχάριστη. Ή για τα κόμματα θα λένε, ή για τις αρρώστιες θα λένε. Τι είναι αυτό, ρε, που είναι το πράγμα. Τίποτα ευχάριστο δεν ακούς. Τίποτα ευχάριστο δεν ακούς. Το μόνο ευχάριστο που μπορείς να ακούσεις, να έχουμε τις τελευταίες μέρες, είναι ότι ήρθε ο Μπερμπάντοφ στον ΠΑΟΚ και ορίστηκε ο στόχος του ΠΑΟΚ με την επιστροφή του Μπερμπάντοφ. Με την παρουσία Μπερμπάντοφ. Δηλαδή. Πέρσι με Κλάους τερματίσαμε πέμπτη, λένε οι παουξίδες. Τώρα με τον Μπερμπάντοφ ο στόχος, είπε ο Άρντεσεν, ότι είναι η τρίτη θέση. Να τερματίσουμε, λέει, στην τριάδα. Και δεν το πήρα χαμπάρι, παουξίδες. Σου λέει, ο στόχος σας ποιος είναι, ρε, η τριάδα. Η τριάδα. Παλιά ήταν για τον Κουλιανό η τριάδα, πια εσύ η τριάδα. Στο στοίχημα. Ο παουξίδες, λοιπόν, σήμερα με τον Μπερμπάντοφ ονειρεύεται. Έχει σαν στόχο την τρίτη θέση. Μάλιστα. Εγώ τι να πω τώρα. Ότι φταίει με σύμβρια που παθαίνουν θλάσεις. Ότι ευχαριστώ, λέει, τον. Ευχαριστώ, λέει, ο τεχνικός διευθυντής τον Ιβάν Σαββίδη για τον Μπερμπάντοφ. Μάλιστα. Απολογητικού χαρακτήρα ήταν η συνέντευξη Άρνεσεν σήμερα στα μίντια. Κρύος, άνευρος. Μετά, όταν ανοίξαμε γραμμές, κανένας παοξής δεν πήρε τηλέφωνο να αναλύσει την όλη ιστορία. Τίποτα. Σαν να μην πέρασε, ξέρω εγώ, στα Τζιανά της πόλης ούτε μισή λέξη από τον Άρνεσεν. Ήρθε ο Μπερμπάντοφ, θα περιμένουμε τον Μπερμπάντοφ. Θα αρχίσουμε πάλι αύριο το πρωινό ξύπνημα. Τον Μπερμπάντοφ θα πάει, ξέρω εγώ, στο Αχίλιο να πιει τον καφέ του, θα το γράψουμε. Θα παρκάρει ο τροχονόμος, θα του ζητήσει αυτόγραφο, θα το γράψουμε. Μετά θα μπει μέσα στο αυτοκίνητο, θα πάει να φάει, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα. Θα το γράψουμε. Τον καρσόν του ζήτησε φωτογραφία. Θα το γράψουμε. Θα υπάρχει αυτή η λαγνία του Μπερμπάντοφ, του οποίου η μεταγραφή χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με το εμπορικό κομμάτι της ιστορίας, που εκεί ο ΠΑΟΚ παίρνει άριστα με τόνο. Τα λεφτά τα βγάζει η Betty Eleven, πώς τη λένε αυτές οι εταιρείες, δεν τις ξέρω. Δίνει Betty Gore Sport, πώς τη λένε, και ιδέα δεν έχω. Δίνει παραπάνω χρήματα. Οι παοξίδες θα οικονομήσει ΠΑΕ, θα οικονομήσουν γύρω-γύρω, θα πουλήσουν τη φανέλα. Θα πάρουν και κάνα διαρκείας, αντί για 7.500 τα κάνανε 9. 1.500 ευρώ για τον Μπερμπάντοφ, 30 για τον Ζαγοράκι. Ποιος Μπερμπάντοφ. Άμα βάλω τη φανέλα του Γκαρσία και του Μπερμπάντοφ έξω στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ και κάνω, να πούμε, interview. Ναι, τι είναι αυτό εδώ, διαρκείας, τι λένε, μεγάλο. Μπράβο.
Η φανέλα του Γκαρσία θα πουλήσει πολύ παραπάνω από αυτή του Βουλγάρου, τον οποίο περιμένουμε να συντρίψει την αεκούλα. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι στις δύο ομάδες της πόλης που είναι στην Αλφα Εθνική, τις μεγάλες δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, έτσι όπως έγινε το σκηνικό, τα μαύρα πρόβατα και αυτοί που θα φάνε τη φόλα όπως ο σκύλος του γείτονα όταν γαυγίζει, είναι οι προπονητές. Ήδη ο ένας μας αφήνει γεια. Γεια και πόρδο. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος σιγά σιγά μας αφήνει. Και έρχεται αυτός που μοιάζει με τον Αθερίδη, πώς το λένε, τον προπονητή, ο Παντελίδης. Έρχεται ο Παντελίδης. Κάνανε μεταγραφές της πλάκας ο Ηρακλής, με τον Παπαθανασάκη να κάνει το μάνατζερ, να κάνει τον τεχνικό διευθυντή. Έδιωξε τον Μυροφορίδη και τραβάει τα μαλλιά του τώρα. Όχι ότι κάνουμε αβάντα τον Μυροφορίδη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και επίσης ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ο Σαββίδης, αν η ομάδα κάνει κανένα μπουλκουμέ, Ευρώπη ή Ελλάδα, σου λέει εγώ σε έφερα προπονητή, σε έφερα τεχνικό διευθυντή, σου πήρα τον Μπεχταρά 34 χρονών, ο τεχνικός διευθυντής θα πει σου έφερα προπονητή, σου έφερα παίκτες, ήρθε ο Μπερμπάντοφ, εγώ έκανα τη δουλειά μου. Πέφτει η δουλειά απάνω στο Τούντορ. Τούντορ λοιπόν. Τούντορ λοιπόν και Παπαδόπουλος επικοινωνιακά είναι αυτοί που χάνουνε σε περίπτωση που η ομάδα πάει στραβά. Ήδη τους Ηρακλειδείς χθες το βράδυ και σήμερα τους άκουσα. Το σκίσανε τα βάρδουλα τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άβελ. Τον διαλύσανε. Το συντρίψανε. Και αυτός εκεί ετώ αχαζός. Το κοιτάξτε. Έκανε λάθη. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν με τον Λουκίνα. Που πήρε το χαρτάκι και τον άφησε απόξω. Όμως οι οργανωμένοι και οι φίλαθλοι του Ηρακλή, οι υπόλοιποι, τα έχουν καλά με τον Παπαθανασάκη. Ποιος είναι ο αναλώσιμος της ιστορίας, Άβελ? Εσύ είσαι, Άβελ. Που πήγες να πάρεις τα μάτς με αυτό το υλικό, με Πανιόνιο και με Λεβαδιά, αντί να πάρεις ένα πονταλάκι και να εξασφαλίσεις το κολαράκι σου το ποδοσφαιρικό. Πήγες και μου ανοίχτηκες με το Μάτζο 4-4-2. Ποιος είσαι, στην Μπαρτσελώνα είσαι? Η Μπαρτσελώνα μου παίζει με τη Μάλαγα είσαι? Ποια είσαι, η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει με την με την Κόρντομπα είσαι? Με ποιους χαφ? Με το Γέρικο το άλογο εκεί πέρα, με τα μάγουλα τα μέσα εκεί πέρα που είναι σαν τους φηματικούς τους παλιούς εκεί που πεθαίνανε, πώς λέγονται το έργο, ρε, που Σπιναλόγκα. Ο Λαζάρ, πού να παίξει ο Λαζάρ μπάλα, ρε? Σας το λέμε από το καλοκαίρι. Είσαι αντιρακλειδέας. Εσύ που είσαι ρακλειδέας, παίξε με τον Λαζάρ. Πήρανε λέει και το Μακρύ. Ποιον Μακρύ και ποιο κοντό, ρε? Πώς? Τι να σας πω, ρε. Βάζει χαφ τον, το Στάμου που είναι στόπερ και παίζει με αυτό τον ασφαλίτη που μίλαγα σήμερα, που πήγα να παρκάρω και μου λέει όχι εδώ. Λέει βάλ το εκεί, θα πέρασουν λέει οι ταντάρσίες. Ναι, μεγάλες βέβαια. Λέει στο δρόμο, λέει άμα τον δω, λέει τον, πώς το λένε, τον Μπουλούτ, θα το συλλάβω λέει λόγω υποψίας λέει Μούρης. Όντως μου το είπε άνθρωπος της ασφαλείας. Λέω πω πολύ, τι είναι αυτός, λέει. Από ποια φυλακή λέει τόσο και εσύ, από το Αλκατράς να πούμε? Λέω τι ομάδα είστε κύριε? Παοξής ήταν, δεν έχει σημασία. Ο ασφαλίτης ήταν Παοξής. Λέει ναι, λέει, τι μούτρα είναι λέει αυτά αυτού μου. Να μας διάζουν βέβαια τα μούτρα. Μας διάζει ότι αυτός δεν μπορεί να παίξει περιφερειακό σεντερφόρ. Ο Περόν αισθητός περιμένει σαν το Μάτζιο να του έρθει μπάλα να την πετάξει στα δίχτυα. Δεν μπορεί να κάνει μεγάλη κίνηση. Πασάδες τσιγιανίδιδες, κυριακίδιδες γύρω γύρω, καλοί εργάτες, γκολ θα κάνουν την 28η Οκτωβρίου και την 15 Αυγούστου της Παναγιάς, της ξέρω εγώ ποια γιορτάζει, όλες οι Παναγιές μαζί. Και από την άλλη μεριά πήραν και ένα αριστερό μπακ, φάγανε το Σαραμάντα, πώς το λένε, το Σαραμάντα, βάλαν τον Καρλί το χαφ με δεξί πόδι αριστερό μπακ. Έχουν και έναν τον Ουρακοτάγκο να πούμε, τον τερματοφύλακα, ο οποίος ό,τι πάει μέσα γράφει. Παχύσαρκος με τα μπυρό, ξέρεις όταν πίνεις τις μπύρες, εδώ πλάγια ο άντρας, κάνει τα ψωμάκια που λένε. Κόκκινος έχει φρατζόλες, δεν έχει ψωμάκια, έχει μεγάλα ψωμιά. Από τις μπύρες και τα λοιπά. Έτσι έχουν τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα με κοιλιά είχα να δω από το 78. Της επανομής ο Νάνος. Ο τερματοφύλακας της επανομής ο Νάνος. Τερματοφύλακας με κοιλιά.
Και ένα άλλο που είχα δει, τη Ζήμπρου. Που είχε έρθει εδώ ένα που με έπιασε κιόλα, λέγανε. Τη Ζήμπρου, εδώ Άρη Ζήμπρου. Ένα θεματοφύλακα ο οποίο έπιανε όλη την αίσθηση. Θεματοφύλακα με κοιλιά έχει ο Ιρακλή. Θα μου πει και ο Όλσεν που δεν έχει κοιλιά, καλό είναι. Θέλει λέει ψυχολόγο. Άκου τώρα, τη ποδοσφαιρική ανάλυση. Θέλει λέει ψυχολόγο. Θέλει λέει να πούμε χρόνο. Θέλει να προσαρμοστεί. Είχε λέει ζέστη. Όταν ήρθε εδώ λέει είχε ζέστη πολύ και λόγω τη ζέστη δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Δηλαδή, ο Γιαννιώτας που πήγε ας πούμε στη Γερμανία και είχε κρύο, θα έπρεπε να πει θέλω κανένα τετράμινο ας πούμε, να προσαρμοστώ. Ή ξέρω εγώ, ο Σταφυλίδης που πήγε στην Αγγλία και έχει υγρασία και πάρα πολύ κρύο. Έπρεπε να πει ότι στη Θεσσαλονίκη έχω 35 βαθμούς και εδώ έχω 2 βαθμούς κατά το 0. Δεν μπορώ να παίξω. Θέλω να πούμε προσαρμογή. Δηλαδή μας δουλεύουν κανονικά. 9.55. Πού είναι ο άλλος να μας φέρει κανένα νερό. Ωραία, τα ζώα τα αργά πάλι. 9.55 καιρό μήνυμα. 54.340. Για να δούμε τι έχουν να πούνε οι φίλοι οι οποίοι στέλνουν μέσω της κοινωνικής δικτύωσης να πούμε. Λοιπόν, ελάτε εδώ. Είστε όλοι παοξίδες. Και γιατί είστε παοξίδες. Ο λόγος. Οι παπάδες θα σας κάνουν ή οι τίτλοι. Για να δω. Εσύ γιατί έγινες παόξης. Ετών πόσο. 22. 22 έγινες παόξης. Ποιος έκανε παόξη. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου. Όχι οι τίτλοι του ΠΑΟΚ. Όχι, τίτλοι. Όχι ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός του και ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Γεια σιγά σιγά σιγά. Τι έκανε ο λαός του ΠΑΟΚ δηλαδή. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τι έκανε ο λαός του ΠΑΟΚ δηλαδή. ΠΑΟΚ δεν γίνεσαι για τους τίτλους. ΠΑΟΚ δεν έχει πολλούς τίτλους. Για τα iPhone γίνεσαι με τις γκόμενες στην κερκίδα. Όχι γιατί... iPhone στην κερκίδα. Γιατί έγινες ΠΑΟΚ. Τι να γίνω. Μα γιατί λέω έγινες ΠΑΟΚ. Τι ήταν αυτό που σε. Ο μπαμπάς σου είπε να γίνεις ΠΑΟΚ. Πήγαιναμε στο... με πήγαινε στο γήπεδο από μικρό παιδί. Ναι. Και τι να γίνω. Κοίτα τους τίτλους. Δεν είδα τίτλους, αλλά. Αλλά. Ό,τι είδαμε, καλό ήταν. Καλό ήταν, ε. Γούμενο είδες, ε. Είδαμε και ένα κύπελο, δύο. Πού τα είδες το κύπελο, ίσως. Πότε είσαι γεννημένος. Το 93. Το 93, 2003, είδε. Είδα. Είδε, του γκαγκάζει το κύπελο. Έτσι λένε οι Αργιανοί. Εγώ δεν. Λοιπόν, του γκαγκάζει το κύπελο, είδες. Του πάω το κύπελο. Του πάω το κύπελο, το είδες, έτσι. Μάλιστα. Και το άλλο του Ολυμπιακού το πρόλαβες για αυτό 8 χρονών. Ναι, το πρόλαβες. Το πανηγύρισες γι' αυτό. Μάλιστα. Και έγινε πάω δηλαδή όχι για τους τίτλους. Όχι για τους. Πήρες όμως δύο. Πήραμε, ναι. Ναι. Τούμπα, Καμίνι, έτσι. Καμίνι. Τότε, ναι. Τότε, τώρα τι, άλλαξε. Και τώρα, εντάξει. Πάλι. Πάλι. Πάλι, Τούμπα, Καμίνι. Τι έγινε, στη Βέρεια τραβήχτηκες. Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγες γιατί τον Μπερμπάτοφ. Όχι. Δεν σ' άρεσε. Θα το δούμε με την άλλη. Άσε τώρα, θα το δούμε. Πώς τον είδες. Αργός δεν έτρεχε, δεν έκανε. Αργός δεν έτρεχε, δεν έκανε. Λίγο... Δεν έπαιρνε και πάσες. Δεν τον παίξανε δηλαδή. Δεν του έδιναν πάσες, ναι. Ήταν αισθημένο δηλαδή να παίξει ο Κλάους, ήταν φίλοι του Κλάους αυτή τη. Η υποπτό ήταν. Δεν του έδιναν πάσες πολλές. Δεν του έδιναν πάσες πολλές. Δεν τον παίξανε δηλαδή. Όχι, δεν τον τροφόδωσαν. Δεν τον ψάξανε, δεν τον τροφόδωσαν. Όχι, δεν τον κόκκινο. Δεν τον τροφόδωσαν. Μάλιστα, εντάξει. Εσύ γιατί έχει πάω ξύδε. Πόσο χρόνο είσαι. Εγώ 22 είσαι. Τι να γίνω, πάω θα γίνω. Ο μπαμπά σου έκανε. Υπάρχει κάτι άλλο να γίνω. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ηρακλής. Αμάν με αυτά τα μικρόφωνα, μας έχετε πρίξει με αυτά τα μικρόφωνα. Αυτά τα μικρόφωνα, καλά να μην ερχόταν αυτά τα μικρόφωνα. Είχαμε τα άλλα τα παλιά, όπου και να μιλούσαμε ήταν καλύτερα τα μικρόφωνα. Αυτά που φέραμε χειρότερα. Τι να ξυγχρονιστεί τώρα. Καταρχήν μου κρύβει τη θέα, δεν μπορώ να δω. Έχει ένα μικρόφωνο, πιο μεγάλο το κεφάλι του κόκκινου. Το άλλο ήταν πιο απλό, πιο. Σαν τα μάξια, ρε. Είχε στα μάξια, ούτε ηλεκτρολογικά είχαν, ούτε. Πώς το λένε, GPS είχα, δεν χαλούσαν. Τι να έρθει το πράγμα, δηλαδή. Γιατί έγινε πάω, ο μπαμπάς. Γιατί από μικρός μεγάλωσα. Στην Τούμπα. Εκτός το τιμένο δίπλα στο γήπεδο. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν πάω ξύ. Στο σχολείο μου όλοι οι φίλοι μου πάω. Πάω κάπου από παντού. Άμα λέγε τίποτα άλλο θα ήταν. Ναι, τέλειο, διαφορετικό. Στο σχολείο τι είχαν, κάναν άλλο η ομάδα, τα παιδιά. Εντάξει, όλο και υπάρχουν. Κάπου κάπου, ας πούμε. Ναι, ναι. Σαν εξωγήινη. Αλλά. Ναι. Ναι, αλλά. Ήταν λιγότερο, πάντοτε. Πάντα ήταν λιγότερο. Ναι. Μπερμπάτο, φίδες. Δεν τον είδα, όχι, δεν είδα τον παιχνίδι με την Πέρια. Γιατί, θεώρησες ότι θα το κερδίσει ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Όχι, είχα υποχρεώσει την ομάδα μου. Ποια ομάδα σου. Παίζει μπάλα. Όχι, χάντμπολ. Χάντμπολ. Με τον Κοκόρη, τερματοφύλακα. Ναι. Ναι. Ακόμα ένα πνευματικό είσαι. Δεν μπορεί να κερδίσει θέση. Δεν τραυματίζει κι άλλο. Κάνα δάχτυλο, κάνα αυτό. Δεν παρακαλά. Δηλαδή το βράδυ πάντα κοιμηθεί. Δεν λες να πάει χτυπήσει. Βράζει την ομάδα τώρα, εδώ με μένα μιλάει. Για τον ΠΑΟΚ παίζετε. Φράγκα παίρνετε. Πόσο σα δίνω ο Κατσάρη δηλαδή. Τώρα εντάξει, φομπίστε είμαστε, δεν παίζουμε παγκοσμίω. Τώρα δεν παίζετε. Έχει τη δικιά του δουλειά δηλαδή. Δεν πληρώνετε και από πάνω. Πληρωνόμαστε, αλλά δεν είναι τα λεφτά για να ζήσει δηλαδή. Ναι.
Ναι, γιατί ο Κατσαρής, τα παίρνει από τον Ιβάν. Δεν σας δίνει κανένα φράγκο εσάς? Εντάξει, είναι νοικοκύρης, έχει σωστή τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Εντάξει, νοικοκύρης είναι, λεφτά σας δίνει. Δίνει. Διπορικά δίνει. Λεωφορεία αυτά, βενζίνες. Δεν έχει κανένα παράπονο. Γιατί κάτι παίκτηρες του ΠΑΟΚ σήμερα που παίζουν στην Ελασσόνα, είδα στον δρόμο κάνα δυο εκεί που πήγα και έκανα προπόνηση και με είπανε, λέει, εμείς λέει δεν παίρναμε, λέει, λεφτά, οι κοπέλες. Ναι, και πήγαμε στην Ελασσόνα να παίξουμε, λέει, η β' κατηγορία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κατηγορήσω. Εγώ είμαι άνθρωπος καλός, ναι, δεν δημιουργώ το νεράκι, ρε παιδιά, που είναι. Πω, μετά την εκπομπή θα το φέρει αυτός ο αργός ο άντρας. Ναι. Ναι, του το είπα. Ναι, Κώστα, να τελειώσει ο, τελειώσει ο Πασχάλης, Κώστα. Πού είναι ο Πασχάλης? Έφτασε σπίτι, κοιμάται. Ναι, όχι, εγώ μιλάω τώρα γιατί διψάω να πούμε. Λοιπόν, άμα δεν θύμωνε, θα ήταν καλύτερα. Είναι βράχος. Λοιπόν, έτσι μπορείς, τρίτος θερματοφύλακας. Δεύτερος, από τρίτος πήγες δεύτερος. Δηλαδή, άμα σπάσεις το ποδάρι το πρώτος, θα παίξεις, ναι. Αλλάζονται συνέχεια οι παίκτες, οπότε δεν είσαι ο τυπολός. Οπότε μπαίνεις, ανά πάση στιγμή, δεν μπορείς να χρειαστείς, δεν έχει πρόβλημα. Γιατί αλλάζει θερματοφύλακα, ναι, στο handball, ναι, ναι, γιατί ναι, το λες, ναι. Γιατί χάνει, όταν χάνει τη φόρμα του. Πιο κοντά εγώ με αυτά τα μικρόφωνα πρέπει να είσαι, να βάλεις τη μύτη σου εδώ πέρα για να μιλήσεις. Αλλιώς δεν ακούγεσαι. Είναι ναι. Σαν τον μπάσκετ, ας πούμε, να αλλάζονται συνέχεια οι παίκτες. Ναι. Δεν έχει περιορισμό αλλαγών. Ναι. Οπότε... Εντάξει, σαν... ο τερματοφύλακας στο handball γιατί να αλλάξει, να πούμε. Δηλαδή... Γιατί πιθανό να έχει παίξει, ας πούμε, 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Να φάει 4-5 γκολ. Να μην του βγαίνουν, ναι, ναι. Και να θέλει να δοκιμάσει ο προπονητής κάτι. Δηλαδή, πόση ώρα ζέσταμα πρέπει να κάνεις μετά? Δεν πρέπει να κάνεις ζέσταμα? Αυτά τα κιούτα πέφτουν τα, τα σουτ. Ζέσταμα όλοι στην αρχή. Τι? Α, πατούσε το μικρόφωνο να πάρουμε. Εντάξει. Μίλα από εδώ, εσύ, απέναντι από εδώ. Ναι, κάνουμε όλοι το ζέσταμα στην αρχή. Όταν μας τελείσει ο προπονητής, μας σηκώνει ένα-δύο λεπτά ίσως νωρίτερα να κάνουμε κάποιες διατατικές, κάτι που χρειάζεται. Ναι. Και μπαίνουμε στο παιχνίδι άμεσα. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ χρόνο προετοιμασίας μπροστά. Εσύ τώρα δεν παρακαλώ να χτυπήσει ο πρώτος? Όχι, όχι. Σπαθεί. Δεν ονειρεύεσαι να σπάσει κανένα χέρι, κανένα πόδι? Όχι, όχι. Όταν αγωνίζεις σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοιο υψηλό επίπεδο ομάδες, δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα αρχίσει η κόμενά σου στο γήπεδο και δει ότι δεν παίζει, δεν θα νιώσει άσχημα? Εντάξει, νιώθεις άσχημα. Άμα σπάσει το δάχτυλό του, θα πεις. Κρίμα θα πεις. Κρίμα θα πω. Εντάξει, δεν παρακαλώ να τραυματίσει συμπαίκτη μου για να παίξω. Δεν παρακαλώ. Όσο αξίζω να παίξω, θα παίξω. Αλλού. Μάλιστα. Δηλαδή σίγουρα. Ναι, ναι, σπαθί, είπαμε. Σπαθί. Σπαθί, εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, οι Ηρακλήδες ασκώνονται. Στην Γάρ, μη φωνάζει από πίσω. Αν θε, έλα κοντά να μιλήσει. Τι αρπαγμένο είναι. Καφτατζόγλιο λέει δεν βλέπετε. Μα δεν λύγει άμα δεν λήξει χι ή άσο. Και... 10.000 θα πάμε φέτος από το Καφτατζόγλιο. Τι ήταν αυτό? Α, εντάξει. Ξαναπες τώρα, δεν ακούστηκε. 10.000 κομμάτια θα σκάσουμε εμείς στο Καφτατζόγλιο φέτος, να το θυμάσαι. Τώρα τα θες και τα λες αυτά? Τα θέλω και τα, λέμε, τα λέω γιατί ήμουν και τελευταία φορά το 8 μέσα στο Καφτατζόγλιο που πήγαμε. Και θυμάμαι και τι έγινε. Το 8 τι έγινε? Που παρακαλούσαν οι φίλοι του Ηρακλή να παραμείνουν στις θέσεις τους. Και φύγαμε εμείς πρώτοι. Σιγά. Μετά από εκεί όμως ήρθε η θύρα 10. Και εκεί δεν έχει μαγκές. Έτσι λένε αυτοί. Τώρα βέβαια με το φλόκο που κάνανε πήγαν και 3.500 με τον Λεβαδιακό. Τώρα με τον ΠΑΟΚ θα πάνε στο γήπεδο, όχι για λόγω του Ηρακλή, για λόγω του ΠΑΟΚ. Τον Μπερμπάτοφ θέλω να δουν κι αυτοί. Θέλω να δουν τον Μπερμπάτοφ. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δουν τον Μπερμπάτοφ. Άμα του κάτσει και κάνα δύο γκολ ο Μπερμπάτοφ, που δεν το βλέπω να είναι έτοιμο μέχρι τότε. Γιατί καροτσέρι, πάρ' το καμπουτσίκι από το χέρι. Θέλει κανένα μήνα αυτό. Έτσι τον είδα εγώ τώρα. Μπορεί να εκτεθούμε αύριο μεθαύριο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά το πιο λογικό είναι το μάτς να μην λήξει. Και άμα αυτοί έχουν καμιά 5 βαθμούς και δεν λήξει το μάτς, σου τραβάνε και ένα -3 και πάνε 2 βαθμοί. Δηλαδή σου δίνει τη ευκαιρία τους ρίξεις. Σε εξητάρει αυτό? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολο πάνε, το παιχνίδι αγωνιστικά. Πάνε πλατανιά, έτσι. Ναι, αυτό παίρουνε, θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Παίρνουν ένα πόντο, λέω. Πιθανόν. Δεν παίρνουν πόντο. Παίζουν μετά εδώ με Ξάνθες, με την Πέτρα. Γιάννα, νομίζω παίζουν. Στα Γιάννενα. Ναι. Φλόκος και εκεί. Παίζουν μετά εδώ με την Ξάνθη, παίρνουν ένα πόντο. Και έρχονται με τον ΠΑΟΚ, 4-5 βαθμούς έχουν. Ναι. Τους βάζετε δύο γκολ, να πούμε, στο ημίχρονο. Μπαίνουν μέσα, τα κάνουν άμμο για άλλα αυτοί. Τους τιμωρούν και πάνε με 7, σε 7 αγώνες 2 βαθμοί. Ναι. Εγώ δεν το βλέπω. Σας δίνετε ευκαιρία να τους. Σας εξητάρει αυτό? Να τους ρίξω, θέλω και να τους γυαλίσω. Και αυτούς και τους Αριάννους. Δεν θέλω να τους δω καθόλου. Γιατί είναι φιλικό σε 2 χρόνια, εσύ τώρα είσαι πρώτος στην πόλη τόσα χρόνια, νιώθεις τέτοια κόμπλεξ για Ηρακλή και Άρη, δηλαδή. Πώς
22 χρονών δημιουργήθησαν τέτοια συναισθήματα. Να πω την αλήθεια, τον Άρη το συμπαθώ πιο πολύ από τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια με αυτά που ακούω στο ράδιο δεν τον πάω καθόλου. Αυτό είναι κατάντια για τον Άρη. Τον Άρη το βλέπω και πιο φιλικά τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά αυτό για τον Αριανό είναι η μαχαιριά. Ξέρεις τώρα τι να ακούει ο άλλος, ο παδός του Άρη 35 χρονών, 40, πες παράδειγμα ο Θόδωρος, και να ακούει τον Παοξή 22 χρονών, τη συμπόνια του, τη θλίψη του, την. Πώς να το πω έτσι, βοηθάτε με. Την πονοψυχιά του. Σωστό. Την πονοψυχιά του. Ο Άρης μας έχει λείψει γιατί είχαμε καλή κόντρα και καζούρα μεταξύ μας. Με τον Ηρακλή τώρα δεν υπάρχει κόντρα. Ναι, δηλαδή. Τους θεωρώ μικρούλιδες, ανύπαρκτους. Ναι. Όπω μήνυμα, μήνυμα. Νίκος από Γιαννιτσά. Σήμερα λέει, γιατί πάει στο χειρό και βλέπει. Το στέλνω εγώ. Ναι. Είναι φίλος μου και συνεργάτης μου. Εγώ έχω πολλούς συνεργάτες. Παράξενη δηλαδή συνεργασία. Ο Νίκος πάει στα Γιαννιτσά, πάει στη Μεσήβρια, έχει ένα οχυρό, πάει, βλέπει προπονήσεις. Ο Τζόρνταν γυρίζει τα χωριά, τις πλατείες και αυτά μαθαίνει. Ναι, μπαίνει σε καφενεία, βγαίνει σε καφενεία. Κάνα δύο μυστικούς, έχω με λένε ιστορίες. Δηλαδή για το δικό μου το ρεπερτόριο περίεργο. Λέει λοιπόν. Σήμερα το γόνατο του Κάτσε έμοιαζε με πυρωμένο σίδερο. Στη θέση του δοκίμασε το Σάμπο, που μαζί με τον Τζιόλι θύμιζαν μαούνες του Θερμαϊκού. Λοιπόν, στη θέση του Λέοβατς δοκίμασε Κίτσιου αριστερά, αλλά και Έντι Μέρφυ. Έντι Μέρφυ ξέρεις ποιος είναι? Ο Ροντρίγκες. Α, ναι. Ναι. Αριστερό μπακάφου Έντι Μέρφυ. Με την ΑΕΚ. Ευτυχώς η ΑΕΚ δεν έχει σεντερφόρ. Άμα αν είχε σεντερφόρ η ΑΕΚ θα σας ήταν δύσκολα, σφιχτόκολα και τέτοια. Το κλίμα παραμένει καλό. Ελπίζω, λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, οι αποθεραπείες πρέπει να γίνουν γρήγορα. Θα χρειαστούμε αναπνευστήρες σύντομα, λέω εγώ. Προβλέπει ότι σύντομα θα χρειαστούμε, λέει, οι παοξίδες θα χρειαστείτε αναπνευστήρες. Διάλειμμα και μετά διαβάζω το άλλο μήνυμα του Νίκου από τα Γιαννιτσά, το οποίο ήταν στο χειρό σήμερα και μας δίνει θαυμάσιες πληροφορίες. Το μπερμπάτο αυτό ρώτησε Αντωνίκο από τα Γιαννιτσά πώς τον είδε στην προπόνηση. Γιατί όπως λένε οι άλλοι, πήγε, έφαγε ψάρια. Ή πιέ ένα κιλό κρασί βασίλισσα. Ή πιέ, ξέρω εγώ, μαλαματίνα. Μετά πιέ μια σόδα. Μετά η γυναίκα του, ξέρω εγώ, πήγε βόλτα στο χωριό της Θεσσαλονίκης και έκανε σόπινγκ. Τα γράφουν αυτοί. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ, λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, άνευρος. Τέτοια αναισθησία, λέει, σε ποδοσφαιριστή δεν έχω ξαναματαδεί. Και ξαφνικά στέλνει την μπάλα στο πλεμάτι. Όσο για τον Ηρακλή, με τσιγκούνι πρόεδρο, λαό φαντασμένο και προπονητή, καλό παιδί, δεν υπάρχει ελπίστ. Μάλιστα. Λέει ο φίλος, καλό παιδί προπονητής. Άμα είναι καλό παιδί, θα τον κεράσουμε ένα βατόμουρο. Καλό παιδί, ναι, εντάξει. Καλό παιδί, εντάξει. Ράπο Παπαδόπουλο σεβάστηκε την επιθυμία του Παπαθανασάκη να μην ξοδέψουν πολλά χρήματα. Μεγάλο λάθος ο χειρισμός στο θέμα Λουκίνα, ο 664. Μα τον άλλο τον γορίλα τον Μυροφορίδη τον έδιωξε γιατί δεν είχε κάποια μεταγραφή να κάνει. Δηλαδή τον τεχνικό διευθυντή τον θες όταν θα σου δημιουργηθεί η επιθυμία να αγοράσει ποδοσφαιριστές και θα ξοδέψει κάποια χρήματα και θες να πάρεις ένα καλό τεχνικό διευθυντή για να σου υποδείξει τους ανάλογους παίκτες με κάποιους μάνατζερ κτλ. Μην σε πιάσουν τον κόλο, τον πισινό κτλ. Τι να τον κάνει το Μυροφορίδη, ο Τσιγκούναρος να πούμε, ο Σάιλοκ, ο πρόεδρος του Ηρακλή. Άφησε την ομάδα ως έχει Β' εθνικής ομάδα. Πήρε τον Λαζάρ να πούμε από το σανατόριο. Από το σανατόριο. Σαν τον Καφετζόπουλο στην Αστροφενιά να πούμε. Πέθανε να πούμε, κουκουλώθηκε εκεί. Το έχει δει το έργο παλιό. Στην Αστροφενιά ο Καφετζόπουλος. Ο Φουκαράς, ο Στάμου Φουκαράς, σέντερ μπακ να παίζει στα χαφ. Και αντί να βάλει ένα χαφ ακόμα ο άνθρωπος, ποιο να βάλει θα μου πει. Μπορεί να βάλει τον Ιτζόγλου. Μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, τον Κυριακίδη και να πετάξει, ξέρω εγώ, τον Πασά από τη μια μεριά. Τώρα λέμε εμείς. Δεν έχουν χαφ. Πήρανε 4 σέντερφορ. Τον ένα τον καλύτερο τον έχουν να πετάξει να παίξει γιατί δεν υπογράφει. Γιατί να υπογράψει? Βγάλε λεφτά και δώσε να υπογράψει. Ο Μάτζος, το κέρινο ομοίωμα που είναι σέντερφορ εκεί στατικό, βιδωμένο σαν το ποδοσφαιράκι, παίρνει 150 χιλιάρια.
150 χιλιάρικα. Το βάλε. Πήγε ο Μπάξο δεξής επάνω στα χαφ, γιατί υπερπάνταγαν οι χαφ σου. Έμεινε εκεί η πλευρά ανοιχτή, του έδωσαν την μπάλα. Δεν ξεχνά στα 40 και στα 50 και στα 80 να πλασάρει. Άμα στη δώσουν καλά την μπάλα. Στον Ηρακλή, ποιο θα δώσει την μπάλα. Ποιο θα δώσει την μπάλα. Ο Στάμου. Ποιο θα δώσει την μπάλα. Το Λαζάρ που τον κάνατε δεκάρι. Δεκάρι με δύο σεντερφόρ. Τον τρίβαν το βράδυ η Μασέρ και η γυναίκα του, γιατί τα πόδια του είχαν πετρώσει, να πούμε, από το τρέξιμο. Αντέχει ο Λαζάρ. Πήγε μετά στο σπίτι με 30 αιματοκρίτε. Τρελαθήκατε, ρε. Έβαλε ο άλλος 3 χαφ. Το ίδιο έκανε και ο προπονητής του Ατρομήτου. 4-4-2. Πού πας, ρε Πασχάλη, τη γιαγιά Ντακ Φρουρέ, να πούμε. Πού πας, ρε Σωσία του Μπέου, να πούμε. Πού πας. 4-4-2. Μπαπ. Τρίτο, τέταρτο χαφ. Ο Μπαξεβανίδης. Κλείνει το χώρο. 0-0. Πάρ' το 1-0 στην αντεπίθεση. Και τι αντεπίθεση, κουτσί. Τρεις παίκτες αντεπίθεση Ξάνθη. Δύο παίκτες αντεπίθεση Ξάνθη. Τέσσερις παίκτες αντεπίθεση Ξάνθη. Και τους κάνανε γκολ. Και φιλεύρισαν τον τερματοφύλακα. Δεν το πιάσουν, τον πούνε. Οι γραμμές σου ήσαν 70 μέτρα, κύριε Πασχάλη, τη γιαγιά Ντάκ, να πούμε. Ξέρεις, ο Πασχάλης τη γιαγιά Ντάκ την είχε ρωμένη. Τα ξέρεις αυτά στο Μίκι Μάους. Δεν διαβάζεις Μίκι Μάους, 22 χρόνια. Τι διαβάζεις. Δεν παίζεις από την καθημερινή τα Μίκι Μάους του Κάρλ Μπάρς. Τι διαβάζεις. Αυτά είναι λίγο δικιά σου εκδοχή, βέβαια, έτσι. Τι δικιά μου εκδοχή. Δικιά σου εκδοχή, λίγο αυτές οι περιπτύξεις. Τι περιπτύξεις. Αυτές που είπες με τη γιαγιά Ντάκ και τον Πασχάλη. Ναι, φίλε, μήνυμα είναι αυτό. Η γιαγιά Ντάκ ανήπαντρη, παιδιά σκυλιά δεν έχει. Έχει έναν εκεί πέρα που είναι στο αγρόκτημά της 30 χρόνια νεότερο, τον ταΐζει τον ποτίσει και αυτός κοιμάται. Γιατί τον ταΐζει τον ποτίσει και αυτός κοιμάται. Άρα τη βολεύει τη γιαγιά Ντάκ. Δηλαδή μυαλό θέλει, ρε. Είναι εσύ παοξή, να πούμε. Ναι, καλή γυναίκα, λέει. Ο άλλος από μέσα χειροτήτης, ναι, καλή γυναίκα, λέει. Ναι, καλή γυναίκα είναι. Ναι. Το λέει όμως. Τι να γίνω, Άρης, λέει. Είπαν όλα τα παοξάκια εκεί. Δεν είπε κανένας τι να γίνω. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ηρακλής. Ακόμα και τώρα που η ομάδα του Άρεος είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα παοξάκια των Άρη έχουν αντίπαλο. Γκέγκε, λέω 309. Αλήθεια, λέει. Εντάξει, με αυτό τρέφονται, δεν πειράζει. Σοκολάτα δεν είπα. Καφέ είπα. Καφέ είναι. Λουμίδι. Καφέ λουμίδι, παιδί. Και εγώ τι ζήτησα, καφέ με αλουμίδι. Λουμίδι. Το κλανάς λουμίδι. Τι ιδέα. Εγώ θέλω κυφωνίδι. Δεν έχεις. Σε φέρω εγώ. Αχιλέα, δεν με προσέχεις. Δεν με αγαπάς. Με προσέχεις, μ' αγαπάς. Πλάτες είναι. Μασάζει. Μασάζει, παίζει κυφωνίδι. Ποντιακός καφές να είναι. Ποντιακός καφές να είναι. Και ό,τι να είναι. Ορίστε. Κώστα, ο Ηρακλής ακολουθεί το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Όπερ σημαίνει και βούρια β' εθνική. Ο φίλος σου ο Σακάς. Καλή εκπομπή. Αμάρεσα κάπου, πόσα κινητά έχει αλλάξει. 4 κινητά, να πούμε, αργιανός πράγμα. Ο Πεκταράς Βέλιος θα βάλει πάνω από 20 τέρματα και θα παραμιλάτε. Λέω 996. Ούτε ο πατέρας του μπορούσε να στείλει τέτοιο μήνυμα. Ότι ο Πεκταράς Βέλιος θα βάλει 20 γκολ. Τα γκολ το ξέρουνε. Πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να βγάλεις εσύ μαλλιά από το να έρθουν τόσοι αυτοί, λέει, στο Καφτατζόγλιο. Παίκτες του Ηρακλή, κανονίστε, λέει, μόνο νίκες. Ματώστε, ισερόγραφο. Πρόεδρε, ξύπνα. Και φέρε Νταμπίζα τεχνικό διευθυντή, ιστερόγραφο 2. Έξω ο Χουάντερσον από την 11. Ο άλλος λέει, ο 606. Φαλακρέ αυτό που κάνετε στο ΠΑΟ και φέρνει με τα παιδάκια σήμερα είναι χειρότερο και από αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή στο προεκλογικό. Ουστ γλίφτη. Πάνε που λέγανε τετράδιο του ΠΑΟΚ. Ξέρεις εσύ. Ο 606. Μάλιστα. Μισό λεπτό, πιο λίγο νερό. Τώρα θα πάω στον ψυχολόγο μετά από αυτό το μήνυμα. Ξέρεις γιατί λέγεται το τετράδιο. Γιατί. Γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει κασετίνες και μολύβια και τετράδια με κλήρωση, δίνει στα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, και τα παιδάκια παίρνουν, να πούμε, κερδίζουν τετράδιο ΠΑΟΚ και τσάντα ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να το κάνει ο Ηρακλής και ο Άρης. Εντάξει. Γιατί αυτοί έχουν κόσμο τόσο πολύ, ο ΠΑΟΚ, και συνεχίζουν να προσεγγίζουν, να προσιλητίζουν, ξέρω εγώ, νέα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι δεν στερούνται φιλάθλων, ιδιαίτερα στους κεντρικούς νομούς της Βορείου Ελλάδος, γιατί αν πάμε προς τη Λάρισα
και κάτω, και αν πάμε από τα Γιάννενα προς Άρτα, και αν πάμε από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη και Εύρο, εκεί δεν έχει δύναμη ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ όσο έχει εδώ πέρα. Εκεί έχει Ολυμπιακό πολύ, ΑΕΚ πολύ, αρκετό Παναθηναϊκό κτλ. Φυσικά και ο Άρης με τον Ηράκλη έπρεπε να κάνουν κινήσεις όπως έκανε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι, το επικοινωνικό, το διαφημιστικό. Δεν πρέπει να σταματήσει να διαφημίζει επειδή είσαι καλό μαγαζί. Ένα καλό μαγαζί πρέπει να συνεχίσει τη διαφήμισή του, την προβολή του. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, τώρα να πούμε που υπάρχει πείνα φοβερή και τρομερή, δεν μπορεί να πάει ένας Αργιανός μπαμπάς και να πει: δεν τη στέλνω κι εγώ κανένα μήνυμα. Ιστροπονώστε. Δεν ξέρω καμιά τσάντα, κανένα μολύβι, καμιά κασετίνα. Και που ξέρεις, να πούμε, μπορεί να το κερδίσω. Και μπορεί να σκεφτεί ότι ο γιος του μπορεί να γίνει ΠΑΟΞής. Και τι να γίνει, δηλαδή να βλέπει, ας πούμε, Κασάνδρα Άρης. Να βλέπει, ξέρω εγώ, κρύα βρύση Άρης, ζεστή βρύση Άρης. Τι να δει. Πάει λοιπόν ο πατέρας ο Ηρακλειδέας και ο πατέρας ο Αριανός. Στέλνουν ένα μήνυμα, 9:55 και βάλει, λέει κασετίνα. Πάω. Κάνει ο κόκκινος την κλήρωση. Ο 415 κερδίζει το τετράδιο του ΠΑΟΚ, την τσάντα κτλ. Πάει το παιδάκι. Παίρνει τετράδιο ΠΑΟΚ, παίρνει μολύβι ΠΑΟΚ, παίρνει κασετίνα ΠΑΟΚ κτλ. Πάει στο σχολείο. Του λένε ο μπαμπάς σου τι ομάδα είναι. Μια ομάδα μικρή είναι ο μπαμπάς μου, θα πει το παιδάκι 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών. Τι, μια ομάδα που παίζει με τα μπουδαγιά. Από τα μπουδαγιά είναι ο παππούς μου. Θα έλεγε, ξέρω εγώ. Λέει το παιδάκι το άλλο, ξέρω εγώ, που κερδίσει. Λέει, τι ομάδα είναι ο μπαμπάς σου, Ηρακλής. Ναι, τι είναι ο Ηρακλής, μια ομάδα που είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι στην Κατερίνη, με είπε ο θείος μου, ο Παοξής, με είπε ότι είναι στην Κατερίνη. Μάλιστα. Και τι, ξέρω εγώ, παίζει, ξέρω εγώ, με τις ομάδες, χάνει από τον Πανιόν κτλ. Εντάξει. Μπορεί, ξέρω εγώ, αν αγαπάει πολύ τον παπά, δεν τον έχει διώξει η μάνα, ξέρω εγώ, από το σπίτι κτλ. Να έχει μείνει Ηρακλής. Αλλά αν Αργιανός, να πει, ξέρω εγώ, το παιδάκι. Ο μπαμπάς σου τι είναι, Άρης. Α, μάλιστα. Η μαμά, η μαμά δεν ασχολείται. Από πού είναι η μαμά? Από ένα χωριό που θα παίξει η ομάδα του μπαμπά. Την Κρύα Βρύση, ξέρω. Κατάλαβε. Οπότε υπάρχει θέμα. Πρέπει να κάνει και η Αργιανή το ίδιο. Ποιος θα το κάνει όμως? Ποιος θα κάνει, πρόεδρο δεν είναι. Και άμα έρθει τώρα ο πρόεδρος και κάνει αυτή την κίνηση και πούνε οι άλλοι τι κάνει τώρα, βρε, τώρα, βρε. Και το διώξουν μετά τι θα γίνει. Θα μείνει, να πούμε, η κασετίνα στο ράφι. Το μολύβι στο ράφι, το τετράδιο θα μείνει στο ράφι, να πούμε. Έτσι. Ύστερα είπα κάτι πολύ σκληρό για τον Άρη. Λέει, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Κρίμα είναι ο Άρης, δεν πρέπει να. Τι κρίμα, κρίμα δεν είναι κανένας. Ούτε εμείς είμαστε κρίμα κανένας. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του καθώς. Κρίμα είναι το παιδάκι που έμεινε ορφανό. Κρίμα είναι το παιδάκι το οποίο αρρώστησε. Αυτό είναι κρίμα. Κρίμα είναι το παιδάκι που έμεινε ορφανό επειδή τράκαρε ο πατέρας του, ξέρω εγώ, και έμεινε ορφανό από τη σχέση ότι δεν έχει ο μπαμπάς του δουλειά, η μάνα του δουλειά και φεύγουν από την πόλη, ξέρω εγώ, από την Ελλάδα. Αυτό είναι κρίμα. Κρίμα είναι, λέει ο Άρης. Ο, καθόλου κρίμα δεν είναι ο Άρης. Ο Άρης, είπα, είναι σαν τη γυναίκα την εκδιδόμενη. Τι κάνει η εκδιδόμενη γυναίκα? Λέει, ψάχνει να βρει κάποιον να κάνει τη σεξουαλική πράξη για να πάρει, να πούμε, το μεροκάμα του. Λέει, πόσα θες, πόσα θες, κυρά μου, να πούμε, λέει, 50 ευρώ. Μάλιστα. Ναι, αλλά ο άλλος από δίπλα δίνει 60. Και άμα. Δεν πάνε και πάω. Ναι, και άμα ο άλλος δίνει 70. Έτσι γίνονται οι αλλαγές. Πέφτουν πολλά διόδια εκεί πέρα στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε αντιληπτός. Ο Καρυπίδης δεν ξέρω αν ακούει. Το λένε, λέει, Τωτό. Τον είπε χθες Τωτό. Πώς το λένε, ο Τζόρνταν. Εγώ δεν ήξερα τώρα. Δεν με ενδιαφέρει το λένε Τωτό ή το λένε, ξέρω εγώ, Μπόλεκ ή Λόλεκ. Και. Τον πήρε ένας από τον Τζόρνταν και τον απειλήσει. Δηλαδή τώρα εσύ με απειλήσει, ναι. Γιατί είπε τον Τωτό, πρόεδρο. Ναι. Λέω, τι είναι αυτός, είναι οργανωμένος. Εντάξει, λέω, έπεσε διόδιο. Εντάξει, οπότε λέω, καταλάβαμε. Δηλαδή λες, τι λες, λέω, φως φανάρι. Φως φανάρι, του λέω, ρε βλάκα. Κεφάλα, πάω ξύ, του λέω. Δραμινέ, τετραγωνοκέφαλε, υδροκέφαλε. Δεν κατάλαβες. Σε πήρε τηλέφωνο, λέω, φίλαθρος του Άρη. Με λέει, ναι, και με απείλησε. Από ποιο μέρος, ναι. Από ένα χωριό, από εδώ, Γιαννιτσά και τα λοιπά. Σοβαρά, ρε, το λέω. Ναι, τελείωσε, ο Καρυπίδης έπιασε όλα τα πόστα. Πλήρωσε διόδια, τελείωσε. Έγινε αγαπητός, οπότε ο Καναστόπουλος, άμα πάρει μια προκαταβολάρα. Εντάξει. Τώρα, άμα κάποιος πάει αυτό που λένε στα διόδια, ο δεν πληρώνω, σηκώνουν την μπάρα και περνάνε. Εκεί άμα γίνει, γίνεται. Πώς? Κλωτσιές. Αγόρι μου δεν έχει εκεί πέρα. Πρέπει να είσαι σοβαρός. Ο Εραστέχνης Άρης έχει εκκρεμότητες, έχει τμήματα. Βέβαια, δεν πάει να πάει. Χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ, δεν τρέχει τίποτα τώρα. Τώρα η ομάδα δημοσίου λέει είναι ο ΠΑΟΚ.
Άμα ξέρετε ποιοι πολιτικοί παίρνουν τηλέφωνο στη ΔΕΗ, και αυτό είναι ξεφτύλα τη ΔΕΗ. Ο άλλο, το ξεφτύλα τον. Πώς το λένε, Φωτόπουλος. Είναι δυνατόν να κόβετε το ρεύμα. Να κόβετε το ρεύμα από τη γιαγιά και τον παππού. Να ντρέπεστε λέω, και να έχετε ένα εκατομμύριο ευρώ άρης ΔΕΗ και να τον αφήνετε. Και αν μην πληρώνω αυτοί εδώ, οι οποίοι ρημάξαν το σωμάτιο, τι είναι αυτό. Να πάει λοιπόν ο πρόεδρος του Άρη τώρα στη τέχνη και να έρθει στο σπίτι του Πεσκέση ένα εκατομμύριο ευρώ. Και όσοι ήταν παράγοντες να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Και ο Άρης να γλιτώσει. Αυτό ήταν το σωστό. Ποιος θα το εφαρμόσει όμως. Πήγα να δω. Πρόεδρος Εραστέχνη Άρη. Μάλιστα. Ποιος είσαι εσύ, Ραπτόπουλος. Από πού ήσουν, α? Από την τάδη ημερομηνία μέχρι την τάδη. Μάλιστα. Τι έχεις κάνει, δεν πληρώνεις τη ΔΕΗ. Γιατί δεν πληρώνεις τη ΔΕΗ, έτσι γούσταρα. Έτσι γούσταρα, έλα εδώ. Θα πληρώσεις τη ΔΕΗ. Μα δεν έχει μα και ξεμά. Από ποιήση κληρονομίας δεν θα έχουν τα παιδιά σου, δεν θα έχουν τα εγγόνια σου. Θα πληρώνεις καταραμένα επί 10 ζωές. Το 1 εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ. Να δούμε αν ξαναβγείτε, αν βγείτε τέτοιο νόμο. Αποποίηση λέει περιουσία. Όχι. Δηλαδή πάω εγώ, χρωστάω στο ΙΚΑ 400.000 ευρώ, χρωστάω στο ΤΕΒΕ άλλες 200.000 ευρώ, χρωστάω να πούμε σε κρατικούς οργανισμούς 500.000 ευρώ, μάλιστα. Παθαίνω ένα έμφραγμα, ψοφάω μια μέρα να πούμε μέρα και θα πάει η κόρη μου σε 10 μέρες, 15 μέρες, κάνει μια αποποίηση κληρονομιάς. Εγώ ας πούμε τα έχω μεταβιβάσει γιατί είμαι και πονηρός. Το σπίτι μου στην κόρη μου, το χωράφι μου στην κόρη μου, στη γυναίκα μου τα αφήνω κτλ. Ψοφάω εγώ, τραβάνε αυτές μια αποποίηση κληρονομιάς. Τρώει 1,5 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο και μην είδατε τον Παναγί. Κάθεσαι στην κάσα μετά, πιάνεις τα τέτοια σου και λες αλλά πάρτα. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι κατανοητός. Έτσι μπράβο. Χρωστάει, λέει ο Εραστέχνης Άρης, 1 εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ. Και λένε τους παοξίδες, ομάδα λέει του δημοσίου και τον Ολυμπιακό. Λέει ομάδα του δημοσίου. Παίρνει τηλέφωνο Βενιζέλος, ξέρω εγώ, λέμε. Ή ξέρω εγώ, ο Πάγκαλος λέμε από τα κόμματα και λέει στη ΔΕΗ με τους κόβετε το ρεύμα. Γιατί να τους κόψει το ρεύμα. Εγώ δηλαδή, άμα πάω και δεν πληρώσω 3 μήνες το ρεύμα, 4, δεν θα έρθει ο κουρούμπαγλάς με τον κατσαβί, δεν μου κόψει το ρεύμα. Βέβαια το ξυλοφορτώσω εγώ, άμα έρθει. Αλλά θα έρθει όμως. Και για το άνθρωπο 44 πέσει. Σταμάτα εσύ, ρε. Έσπερε. Έσπερε. Να πω το άνθρωπο 44. Έσπερε. Πανηγύριζε το έσπερο το βόλι. Τα γάρι να πούμε. Άρα και εσύ έχω γράμματα και σαν τη γούνα σου. Φίλο Παοξή, φίλο Ολυμπιακή δεκαετία του 90 και εσύ. Προσκυνημένα και εσύ. Άντε, έχω και για σένα πολλά να πω. Σε αφήσα να πάρει το κύπελο το 2001, πανηγύρισε 4 μέτρο goal offside. Προτάσμα σ' άφησα να πάρει. Πρέπει τι 4 έριξε. 4 έριξε. Προτάσμα σ' άφησα να πάρει. Δεύτερη θέση είδε. Έκοψε το σπάθο το πρωτάσμα. Πήγατε χεσμένα εκεί πέρα. Ο σπάθο έκανε το πρωτάσμα. Ποιο σπάθο έκανε το πρωτάσμα. Έτσι είπαν άλλες. Έτσι ήταν, δεν ήταν έτσι. Την ίδια εκλογιστική ποιος έπεσε. Ρε. Πανιώνης Παναθηναϊκός δεν έπεσε. Ναι. Το πέναλτι που πήρε ο Νίνης ήταν ρε, μέσα στην Ιασμίνη. Θυμάσαι τα γάρι. Όχι. Ποιος έπεσε τη διαιτητή. Ο Καλόπουλος. Τι ομάδα είναι ο Καλόπουλος. Δεν είναι τίποτα. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τίποτα. Πηγαίνατε καλά στα ταλάσσια του Πούλμαν. Στου Καλόπουλου το. Πώς το λένε. Στου Καλόπουλου. Άστα αυτό, την ξέρουμε. Το βουλκανιζατέρ. Και σα θέλω σπάθα. Από πρώτο το χέρι. Τρόμπα Μαρίνα να μου πει. Εντάξει. Καλό διαιτητή, το έδωσε τον πέναλτι όμω. Το έδωσε τον πέναλτι, είναι δεν είναι, το έδωσε τον πέναλτι. Άμα τα πάω, γιατί να το δώσει. Είναι επαγγελματία σου λόγο. Τα λάθη και τα λάθη εκεί είναι. Τα χάρη. Δεν μιλά 22 χρονών. Τώρα που θα ανοίξω γραμμέ, θα βγει κανένα με το σταυρό. Μια θα αρχίσει να λέει. Μαγκίτσε. Λοιπόν, ναι. Πιο πολλέ πιθανότητε. Λοιπόν. Ο Πεκταράς Βέλιος, ναι. Θείος μου είναι ο πρόεδρος, θείος μου, ναι. Ραπ, εγώ, ο Τζαμάλ, ο Τρίγωνος, άιντε, Τάκης, Αλίτης, Παοξής, Γιάννα. Είσαι με τον Τζαμάλ, τον Τρίγωνο και τον Ω, τι ωραία παρέα. Εκείνο το κοπρόσκυλο, το Τζαμάλ, ένα τηλέφωνο δεν μπαίνει. Ρε Κοντζάνη, υποχρεώσεις, άντε ρε τώρα από εκεί πέρα γεράσατε και δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο. Τουλάχιστον ο Τρίγωνος είναι πιο κοινωνικός. Θα σας κράξω, να ξέρετε. Εκπομπή δεν έχει άλλο αυτός. Μπορεί να βαράτε, αλλά εγώ σας κράξω. Τι έχει, λέει. Εκπομπή δεν έχει, ο Τζαμάλ σταμάτησε. Ο Τζαμάλ σταμάτησε. Ο Τζαμάλ, λοιπόν, ο Τρίγωνος και οι άλλοι που λέει είναι παλικάρια, γιατί ποτέ δεν μπήκαν σε συνδυασμιακό κίνημα για να οικονομήσουν. Κανένας από αυτούς. Ο ένας έκανε 9 παιδιά, ο άλλος έκανε 5. Ποτέ δεν άπλωσαν τη χερούκλα σε κανένα πρόεδρο. Ναι, μανούρες, ναι, φασαρίες, ναι, μαγκίτσες, ναι, ιστορίες κτλ. Ποτέ. Έχω εγώ τα λέω, τα στραβά λέω και τα καλά. Τζαμάλ, Τρίγωνος, κλαδάδες και ιστορίες ήτανε ανιδιοτελείς. Άλλοι σε άλλους συνδέσμους, ονόματα δεν λέμε, ήταν ιδιοτελείς. Έτσι δεν ήταν μόνο οι Αριανοί οι οπαδοί, οι λεπροί. Είχαμε και άλλους λεπρούς οπαδούς και στον Ηρακλή είχαμε λεπρούς παλαιότερα.
Έτσι, κάτι γάμοι, κάτι τραπέζια, κάτι γκόμενες, κάτι χρεώναμε στον Ηρακλία, πάμε στα μπουζούκια, κάτι σεβρολέτ, κάτι... Βρωμόστε με, μη μιλά, σταμάτα. Σταμάτα, ελεηνοί άνθρωποι. Για μένα το λέω. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα, 54.340. Έρχομαι στο ρεζουμέ. Κάτσε μια γουλιά καφέ, το έγινα καλό, λουμίδι, πέ. Καλώς. Μωρή φαλακού, φαλακρέ. Μόλις ήρθε το μήνυμα για τα τετράδια, κατευθείαν το γύρισες, λέει. Άντε φτάνει τώρα, λέει, δεν θα σας πληρώσει, λέει, ο Ρώσος επέστρεψε σε αντικειμενικότητα. Εμένα τι θα με πληρώσει, λέει, ο Ρώσος. Εγώ χορηγούσα από πίσω. Τι θα με πληρώσει ο Ρώσος. Άλλους πληρώνει ο Ρώσος. Και εξάλλου, άμα ήθελα εγώ να πάρω λεφτά, ίδρυα ένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και του Άρη, έβαζα 100 μπλούζες του Κόκε, τη σπούλαγα ή 200 μπλούζες του Γκαρσία και κονόμαγα. Πιο εύκολα. Εσύ τα διάλαβε εδώ βραδιάτικα. Μας κάνεις και κριτική. Καλά κάνεις βέβαια. Σάλπι Κάτσε Κλάους. Κωνσταντινίδης Κίσιου Πέλκας. Μαλεζά Σταφυλίδης Σαββίδης Κουλούρης. Όλοι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο Πουρλιοτόπουλος στέλνει το μήνυμα. Και χωρίς λεφτά και με λεφτά ο ΠΑΟΚ είχε και θα έχει τις καλύτερες ακαδημίες. Ραπτός αυρεοφίλης να τον παραδεχτείς. Και το σημαντικό είναι ότι 4-5 παίκτες, γιατί δεν θα βγουν όλοι παικταράδες, παίζουν και αξίζουν να παίζουν. Βασικοί. Πέλκα στο νέο που λένε επίτηδες ή κατά λάθος δεν έχει σημασία. Τα τυχαίνε τα καλύτερα άλλωστε. Ναι, τους λέω. Τεχνικοί διευθυντές και Klein Mind, φέρατε τον Πέλκα να το δώσετε δανεικό και κατά λάθος βγήκε. Γι' αυτό τους το λέω, θα τους το λέω. Βγήκε ο Πέλκας κατά λάθος. Τσόντα! Και τώρα θα λένε ο νέος Σκούδας. Αφού ήταν ο νέος Σκούδας, γιατί δεν τον πήρατε μετά όταν πήγε στο εξωτερικό να πείτε θα παίξει. Αλλά καλά ήταν ο Δόνης που τον έβγαλε. Και όσο ο Δόνης τι έκανε. Έβγαλε τον Μπέλκα. Του δώσε το 10. Του δώσε το 10 και μάλωσε με τον Καρσία. Ο προπονηταράς ο Δόνης. Που είχε τάντερα, αλλά χαρακτήρας στριφνός και βγροθιά στο μαχαίρι σαν τον Καλαϊτζίδη. Εντάξει. Ναι. Άκοψος σαν τον Καλαϊτζίδη, αλλά προπονητάρες. Προπονητάρες. Χαρακτήρες δύσκολοι. Πώς έλεγε η γυναίκα του Βέγκου. Καλός άνθρωπος. Χρυσός άνθρωπος. Δύσκολος άνθρωπος. Έλεγε. Είχε πεθάνει ο Βέγκος και πήγα στη γυναίκα του. Πώς τη λέγανε, Ασημίνα τη λέγανε. Χρυσός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος, εργατικός άνθρωπος, καλός άνθρωπος, καλός πατέρας, δύσκολος άνθρωπος, το τέλος. Το έλεγε στο τέλος. Καλός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος. Έτσι έλεγε η μάνα μου για τον πατέρα μου. Νοικοκύρης άνθρωπος, καλός πατέρας, εργατικός, δύσκολος άνθρωπος. Στο τέλος το λένε, Ρουφιάνης. Δεν λέει δύσκολος ήταν, μωρέ, αλλά ήταν και εργατικός, ήταν και ξέρω εγώ αυτός και τα λοιπά. Κοιτούσε και καμιά γειτόνισσα καμιά φορά όταν πάχυνα εγώ. Ναι, δεν λέει. Λέει ναι, καλός άνθρωπος. Δύσκολος άνθρωπος στο τέλος. Να μαθαίνετε, ρε, 22 χρονών. Είμαι ΠΑΟΚ, λέει, γιατί λέει. Τι έκανε, ρε. Η Τούμπα, ποια Τούμπα, πού είδες την Τούμπα, η Τούμπα. 22 χρονών. Σου πω εγώ για την Τούμπα. Με τον τρίγωνο και τον τετράγωνο και τον Τζαμάλ και τους άλλους τους Μάο Μάο. Εντάξει, άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Τώρα αλλάξαν. Το iPhone, η κομμενίτσα. Αλλάξαν. Ο σκηνοθέτης ο οποίος παίρνει το πλάνο με την κόμενα. Το βνύχι βαμμένο εδώ και τα λοιπά. Άντε ρε, τι. Θα μου πεις και τι θέλετε, ρε, να πλακώνονται στα γήπεδα. Όχι, κάτι ενδιάμεσο να γίνεται. Ούτε να πλακώνονται, ούτε οι κόμενες στα γήπεδα. Για να γίνεται κάτι το πιο μπρουτάλ, αλλά όχι να σκοτωνόμαστε. Έτσι, να έχουμε τη μάχη μας. Να πιάνουμε 50, να δέρνουν 2. Και αυτό δεν είναι. Καλύτερα οι γκόμενες στα γήπεδα παρά 50 να βαράνε 2 και αυτά που γίνονται στα ελληνικά γήπεδα. Τα συνδυάζει αυτά η Τούμπα όμως. Πώς, τι συνδυάζει. Τα συνδυάζει. Πώς το πες. Ναι, μεν έχει εξυγχρονιστεί σαν γήπεδο, σαν λαός. Δηλαδή έχουν μπει σε ένα καλούπι μεγάλος αριθμός οπαδών. Αλλά δεν πάβει να είναι και καυτή έδρα. Δηλαδή ναι, ναι. Δεν περνάει ο καθένας τις καλύτερες φορές. Για πες το, ο Ζαγοράκης τη ζημιά έκανε. Ο Ζαγοράκης και η πονιά του 4. Δηλαδή έγινε μόδα. Μ' αρέσει αυτό που λες. Μ' αρέσει, πιστεύω. Κάτσε εδώ, ρε, μίλα, ρε. Μην σηκώνεις απάνω, ρε. Τα γάρι, κάτσε εδώ. Αυτό μ' άρεσε που λες. Για ανέλησε το μου λίγο. Εδώ κοντά, γιατί ο Χιλτίδης λέει κοντά στο μικρόφωνο. Έγινε μόδα και ήρθανε άκυρη και άκυρη στο γήπεδο. Πώς το πες? Άκυρη και άκυρη. Άκυρη. Ναι. Δηλαδή, ήρθαν δηλαδή. Η άκυρη τι είναι? Κουστούμια, γραβάτες, λουστρίνια. Παλαμάκηδες. Παλαμάκηδες, νεόπλουτοι. Έτσι. Μάλιστα. Ενώ εμείς σαν ΠΑΟΚ τι ήμασταν, κασέτες, πέδιλο, έτσι. Κάλτσα, νύχι μαύρο, πετσιά. Χρυσό δόντι, πετσιά. Αυρωμοκοπάει τσίκρα αυτή η Τούμπα.
να βρωμάει κατουρλίλα γύρω-γύρω. Εγώ τη μύρισα. Να βρωμοκοπάει. Θέλει λέει τουαλέτα για να πάει στο γήπεδο, άλλο και πάρκινγκ. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Θες και πάρκινγκ. Λοιπόν, ρε καλά που πήγε ρε ο Παζιαράς στον Απόλλωνα λέει. Τον Μπέλκα λέει και έπαιξε καμία 25αριά μάτς στη Β' Αθηνική και ανδρώθηκε. Σωστό. Και ο Πατζιαράς τον έβαλε εκεί και τον έλεγε πάτα περιοχή. Βέβαια, ο Πατζιαράς καλός προπονητής. Βέβαια, έκλεισε την πόρτα στον Άρη από τον Άρη γιατί δεν τους έδωσε το παιχνίδι. Αλλά νομίζω καλύτερα είναι που δεν τους το έδωσε γιατί με καλύτερη αξία. Άμα και αυτοί είχαν τρόπους, θα το παίρνουν το παιχνίδι. Αν δεν είχαν τρόπους. Λοιπόν, Ραπτόπουλε λέει ο Σόιμπλε, τι συμβόλαιο έχει στη Γερμανία. Δεν του κάνουμε πρόταση κλειστό τριετές με μπόνους να σου δούμε. Πες το ψέματα, πες το ψέματα. Θα χαλάσει όμως αν έρθει εδώ. Ναι. Θα χαλάσει. Τίποτα ιατρικά δεν θα περάσει τελευταία στιγμή, τίποτα ξέρω εγώ. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ακούτε για χάντμπολ, πάντα αναφέρεστε σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Κοκκόνη. Σας έκανε τίποτα? Τώρα αυτή μπορεί να είναι η σύζυγος του Κοκκόνη ή κάποια φίλη του. Ιδιαίτερα για τον Κοκκόνη μου είναι πολύ συμπαθής. Τον είδα μάλιστα στον Τερλικατέσσερ με τη γυναίκα του, ήταν και έγκυος. Και μετά από προπόνηση κτλ. Σώμα φοβερό. Μου έρχεται στο μυαλό ο Κοκκόνη. Γιατί δεν ξέρω και πολλούς παίκτες και τα λοιπά. Και που είναι πρώτο σκόρερ. Είναι και η σημαία της ομάδας, εντάξει. Και η σημαία της ομάδας. Και δεν είναι και παοξής. Δηλαδή ο Κοκκόνης που δεν είναι παοξής, σας έπεσε στραβός, λαβούμε στο κάτμπολ. Μπορεί να είναι άλλη ομάδα. Δεν μπορείς να φαντάσεις. Ό,τι γουστάρει κι ας είναι. Φυσικά και δεν έχω τίποτα ρε με τον Κοκκόνη. Αν είσαι άντρας ή γυναίκα, δεν με ενδιαφέρει. Ειδικά όταν τον είδα και από κοντά και μιλήσαμε και ήταν κορμί. Χτιστός. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κανένας ψεύτικος. Α, μιλάμε για τέρας. Και πιάσαμε κουβέντα για το χάντμπολ. Ίσα ίσα το χάντμπολ είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πιο συχνούς τραυματισμούς από το ποδόσφαιρο. Ναι. Πολύ ξύλο το χάντμπολ. Έχει πολλή επαφή. Πάρα πολλή επαφή. Έχει δάχτυλα σπασμένα, έχει γόνατα. Πόδια γυρισμένα, διαστρέματα. Είναι αβάρβαρο άθλημα. Όποιος λέει το ποδόσφαιρο βάρβαρο άθλημα και δεν έπαιξε χάντμπολ. Έτσι δεν είναι. Δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος γι' αυτό. Έτσι. Φυσικά και είναι συμπαθής ο Κοκκόνης και είναι και μεγάλος αθλητής. Και πολύ καλός οικογενειάρχης. Φυσικά και δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, είναι δυνατόν. Τώρα κάναμε κάποιες πλάκες με τον Κόκκινο, τις οποίες ο άνθρωπος λέει: καλά, εντάξει, είπαμε, είμαι Ηρακλήδες, μην το λέτε συνέχεια κάθε μέρα. Δεν μου κάνει και καλό. Και το κόψαμε γιατί. Εντάξει, ο Κόκκινος, χιούμορ, να κάνει ο Κόκκινος. Τι σχέση έχει το χιούμορ με τον Κόκκινο. Είχε δίκιο ο ανθρωπάκος να πει: καθίστε φρόνημα, γιατί μπορεί να σα πλακώσει ο Κόκκινος, να σε πλακώσει ο Κόκκινος. Μια έγινε εκεί ιστορία με τον Κοκκόνη. Και μια έγινε με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, μια παρεξήγηση, με άλλο τάλο κτίνος εκείνο, που τους είπα ότι τους χρησιμοποίησε ο Κόντης και ο Σαουρίδης στη Λέσχη. Μπήκαν αυτοί μπροστά και ένας κολυμβητής, ένα καλό παλικάρι, πώς το λέγανε, ο Γρηγοριάδης. Κονομούσαν αυτοί από εκεί, ξέρω εγώ, Super 3 εκδρομές. Βιτρίνα. Η βιτρίνα, ο Κόντης μεταγραφές, να κάνουμε τη Λέσχη να γραφτούμε, ο Ρασιτέχνης κτλ. Τους βάλανε βιτρίνα. Και τους λέω, μην είστε κορόιδα. Οι μπαμπάδες σας δεν σας λένε πέντε κουβέντες. Εσείς τι κέρδος έχετε από αυτό? Δηλαδή τι, θα σας βοηθήσει ο Άρης? Βοήθησε κανένα παίκτη ο Άρης? Ο Άρης τρώει τα λεφτά από τους παίκτες, τρώει λεφτά από τους προπονητές, τρώει τα λεφτά, ξέρω εγώ, από όλους έχει φάει λεφτά. Τι παίρνεις εσύ, Γρηγοριάδη, να πούμε, και Νικολαίδη, να κάνεις τι? Να κάνεις να γραφτούν αυτοί στη Λέσχη, να βγάζουν αυτό που θέλουν αυτοί και εξαιτίας σας να κάνουν, ας πούμε, αυτοί γνωριμίες, να μπαίνουν στα υπουργεία, να έχουν εξουσία, να έχουν λεφτά, και εσείς να πείτε εκεί, να βγείτε φωτογραφία και να σας δουν οι γκόμενες. Άντε ρε φυγέτε, τους λέω, είμαι αντίθετος. Και έγινε παρεξήγηση. Και λέω, κόκκινο, θα μας δίνει αυτό, είναι καρατερίθας. Ρε, γιατί να μας δίνει? Τι τον είπαμε? Κλέφτη τον είπαμε? Απατεώνα τον είπαμε? Τι τον είπαμε δηλαδή? Ότι τα παίρνει, ότι τα κάνει, τα ράνει? Είπαμε ένας αθλητάρας, ο οποίος ο Κόντης και η παρέα του, αυτοί οι σατανάδες, τους βάζουν εκεί μπροστά, νέοι Λέσχοι και τα λοιπά. Ποια Λέσχοι, ρε? Ποια Λέσχοι, ρε? Και τώρα πιστεύω ότι και οι δυο θα λένε ο τρελός είχε δίκιο. Εγώ είμαι τρελός, έτσι με λένε. Είναι τρελός, λέει αυτός, είναι παράφορο. Μάλιστα. Κάτσε, θα μου κάνω ένα μήνυμα. Και ανοίξουμε και γραμμές. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, είναι και 57. Θα έχουμε διάλειμμα, Γιάννη, στις 3:00 η ώρα. Θα κάνουμε έτσι κανένα δυο έτσι κολπάκια. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-2-31-0-98-80-90. Χάρηκα πάρα πολύ που έχασε η εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Ψήλωσαν πάρα πολύ Βλαχόπουλοι και ιστορίες και τα λοιπά. Και ήταν και στους δύο πόντους και τα, και γούσταρα πάρα πολύ. Δεν το γουστάρω το άθλημα το μπάσκετ. Μου κάνει ζημιά στη δουλειά μου.
Δεν το γουστάρω γιατί το απεχθάνουμε Πιγκάλη και Γιαννάκη. Αντί να φτιάξουμε δεκαετία του 80 ένα ωραίο ποδόσφαιρο πανελληνίως, το ρίξαμε στη μόδα, στο μπάσκετ κτλ. Κάτι εκεί καμπούριδες, κάτι αθληταράδες, γκάλιδες, γιαννάκηδες κτλ. Φέραν τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Καταστράφηκε ο Άρης τότε. Έπαιζε με τον Μπουγιουκλή, με τον Σαμόλη και εδώ με τον Μουρατίδη. Πηγαίνα 1500 Αριανοί και το παλέει να πούμε γεμάτο. Ο Φίστας Μίστας στα μπουζούκια κτλ. Η μόδα κτλ. Και διαλύσαν το ποδοσφαιρικό τμήμα για να κάνουν το μπασκετικό Άρη του Πασόκ. Όπως του Πασόκ ο Πάοκ στο ποδόσφαιρο. Να κορωμάνε γύρω-γύρω και δεν κάνουν ούτε ένα γήπεδο. Και ακόμα τα ταγάρια παίζουν στο Παλέντε Σπορ. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Για τον Άρνεσεν δεν σας ρωτάω τίποτα γιατί πιστεύω δεν τον ακούσατε κιόλας, κλείσατε το ραδιόφωνο. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40. Πάμε σε ένα διάλειμμα και όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, εδώ είμαστε εμείς. Για τον Bayern Ολυμπιακός μου ζητάτε προβλέψεις. Εγώ δεν είμαι ο παδός να πω γουστάρω να φάει 5 γκολ Ολυμπιακός και 3 γκολ Ολυμπιακός για να βάλω κλαρίνα εδώ κτλ. Δεν τα κάνω εγώ αυτά, δεν με ενδιαφέρουν. Κλαρίνα δεν βάζω για καμιά ομάδα που χάνει στην Ευρώπη και τα λοιπά. Αυτά τα βάζουν οι λαϊκιστές Αριανοί, Παοξίδες, Ηρακλειδείς, Αεξίδες, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί όταν θέλουν να πειράξει ο ένας τον άλλον. Αλλά ποδοσφαιρικά πιστεύω ότι θα φάει μεγάλο μπουλκούμι ο Ολυμπιακός αύριο. Έτσι φαίνεται. Και ο λόγος δεν είναι η επίθεσή του, ούτε η Bayern. Εγώ πιστεύω ότι τα χάφπο και ο Ολυμπιακός είναι για τα σκυλιά. Θα παίξει ο δεξιός ο μπακ, ο Σαλίνο. Κόφτης έχουν πρόβλημα εκεί πέρα αυτοί. Και φυσικά τα center back του Ολυμπιακού, αφού τους έκανε ο Λεδεβαδιακός 3 τέτα τέτ και τα σήκωσαν offside, να πούμε οι μπαγλαμάδες, οι δειλοί, οι διαιτητές, γιατί οι διαιτητές είναι δειλοί. Φαντάζομαι ότι να τους κάνει η Bayern. Αλλά επίσης πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά γκολ. Και αν θέλετε πρόβλεψη, εγώ το 4-6 γκολ θα το επιχειρήσω σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός μπροστά είναι καλός, ο Γκουαρδιόλα θα δώσει χώρο. Και πίσω ο Ολυμπιακός είναι κακός. Και στα χάφη είναι ακόμα κακός. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε το σκορ 1-3. Μπορεί να έχουμε σκορ 2-4. Τόσο πολύ. 0-4. 1-4. Εγώ δεν βλέπω 2-3, τόσο ευρύ σκορ. Δεν πιστεύω δηλαδή αυτά τα 0-5. Ναι, δεν το κάνω για να τους πικάρω, αλλά ναι. Για το Λούτσο είναι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Με αυτά τα χάφη και με αυτά τα center back. Αλλά οι Ολυμπιακοί δεν τους νοιάζει. Θα πάνε να δουν την Bayern. Δεν τους απασχολεί. Είναι στην Ευρώπη λίγοι, λιγούλιδες. Λιγούλιδες είναι. Και φυσικά σε κάνα μαρινά και σε κάνα κόκκαλι δεν τους έπιασαν από το λαιμό να τους πούνε θέλουμε να και μια ευρωπαϊκή πορεία να μας κάνεις ρε φίλε να πάμε μπροστά και τα λοιπά. Βολεύονται με τη διαιτησία, με τους πάδες, με τους μάθες και τα λοιπά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ραπ. Πάρε μπροστά ρε ταγάρι. Καλημέρα. Έλα καλημέρα, ο καλλιτέχνης είμαι. Γεια σου ρε καλλιτέχνη, τι έγινε, ανησυχίες έχεις βραδιάτικα? Να μου ρε, είπα να σε πάρω να τα πω. Πες να πάρω, για πες. Ναι. Εγώ ήθελα να σου πω ότι δεν σε είπε κανένας ότι ο Παπαθανασάκης έχει λεφτά. Είπαμε εμείς ότι έχει λεφτά. Γιατί ο Θεοδωρίδης είχε λεφτά και τον κυνηγούσατε? Όχι, αλλά λες εσύ ο Τσιγκούνης και Τσιγκούνης. Δεν σε είπε κανείς ότι είναι και λεφτάς ο άνθρωπος? Όχι, αφού έχει δουλειές. Ναι. Τι δουλειές έχει, τι δουλειά κάνει? Τώρα, τι τώρα ρε, πως λες έχει λεφτά δεν έχει λεφτά άμα δεν ξέρεις τι δουλειά κάνει? Εγώ λέω έχει πολλά λεφτά. Ναι. Εσύ τι λες δεν και έχει? Αυτό δεν έχει. Πως δεν έχει, τι φτωχός είναι, τι είναι? Φτωχός δεν είναι. Τι ρακέντητος είναι, τι είναι? Από τα σκουπίδια τρώει. Τι είναι ρε, στον Καναδά τι κάνει? Κάνει εκεί για... Τι κάνει, δουλειές με το μαρινάκι κάνει, τι κάνει? Ξέρεις τι κάνει? Τι κάνει? Κάτι τέτοια κάνει. Α, κάτι τέτοια κάνει. Ναι, αλλά... Του σου το Λαζάρ Χαφ. Έλα. Το Λαζάρ Χαφ έχει. Το Λαζάρ Χαφ να κάνει. Αχ, το Λαζάρ Χαφ. Ναι, να μην. Και το Βέλιο Παλέμαχο 24 χρονών ο Φόρης έχει, Μάλιστα. Ναι, ο Παπαδόπουλος έκανε κακό. Α, ο Παπαδόπουλος έκανε κακό τώρα. Φάμε τον προπονητή. Καλά το είπα εγώ, ναι, ο Παπαδόπουλος. Εχθές έκανε πολύ κακό κόμμα. Ναι, εντάξει, χθες δεν έπρεπε να παίξει 4-4-2. Αλλά το υλικό που του παρέδωσε ο άλλος είναι καλό. Όχι αλλά. Όχι αλλά. Σου λέω ότι χθες ήταν κακός ο Παπαδόπουλος. Καταρχάς μου βάζει το Χουάντερσον μέσα. Που πρέπει να παίζει ο Περνής βασικός. Ποιος, ο? Το λάθος. Δεύτερο λάθος. Το Στάμου, τον κεντρικό αμυντικό, μου το βάζει. Το βάζει χαφ.
Ναι, το βάζει αμυντικό χαφ και πετάει τον Ιντζόγλου έξω. Ναι. Ναι. Τον Ιντζόγλου έπρεπε μέσα να τον έχει, Σάμου center back και μαζί με τον Μπαρτολίνο. Ναι. Ο έξω Ζαμπάρι. Δεν κάνει. Το παιδί δεν μπορεί. Για άλλη εθνική δεν μπορεί καθόλου. Αριστερά πρέπει. Τώρα τον Καρλίτος δεν τον και πολύ είδα. Γιατί είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Τον Καρλίτος δεν τον είδα και πολύ. Δεν με λες τώρα, ναι. Προσκυνάς τώρα το Μαρινάκι να σε σώσει, ρε. Ταγάρι. Όχι, ρε, δεν τον προσκυνάς. Όχι, δεν τον προσκυνάς, μόνος μου. Θα σωθείς μόνος σου. Ναι. Πώς, ρε, με 3.000 κόσμο ή 2.000 που δείξαν τα κάγκελα, ρε. Τι λεφτός, ρε. Τι λεφτός. Κάτσε, ρε, κάνει υπομονή, ρε. Τι υπομονή να κάνω, ρε, δεν έχω υπομονή, ρε. Σε ρωτάω, ρε, και τον Ηρακλειδέα. Θα προσκυνήσετε, ρε, το Μαρινάκι τώρα, το Γενάρη. Δαχτυλίδι θα φιλήσουμε. Θα φιλήσει δαχτυλίδι, ρε. Όχι, δεν φυλάω. Δεν φυλάω δαχτυλίδι, αντεγιά ρε. Έλα, παπάρα, θα ξέρω τι μόνο. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Θα μιλήσω για τη Μηχάνα, φίλε μου, Κότσο. Ναι, γεια σου, Νικόλα. Καιρό έχω να σε ακούσω, Νίκο. Ναι. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Κότσο. Είσαι καλά, εσύ. Καλά είμαι, Νίκο, τη γλίτωσα, Νίκο. Καλά είμαι. Ναι, μπράβο. Αύριο, όχι μεσαύριο, παίζει που είμαστε ο Πάο με την. Με την Καμπάλα, βέβαια. Ναι. Στην Ελλάδα, Κότσο. Το παιχνίδι εκεί πέρα μέσα το, ο Πάο ξέρει και το πάρει το παιχνίδι. Γιατί, θα το πάρει. Ναι, να σου πω γιατί. Το λόγο. Πρώτον, θα πάρει την επόμενη φάση του κυπέλου UEFA. Mm. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν θα παίξει το καλοκαίρι. Μητάλα του ήλιου. Θα πάει που είναι την επόμενη φάση. Δηλαδή κατευθείαν πάει εκεί πέρα μέσα. Ο μεγαλομέτωχος και επίτιμος πρόεδρος των δύο εταιριών, της Μικράς Ασίας και του Λιμανιού, θα πάει 25 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Έτσι. Όσο για τη μεταγραφή του Βούργαρου, αυτό ήταν μεγάλο παίκτης Κότσο μου και μεγάλο παίκταρας, είναι ο άνθρωπος που είναι προσωπικότητα. Τον πήρε να πούμε αυτός ο κύριος που δεν μπορεί να πει την Βόρεια Ελλάδα το όνομά του. Ναι. Από, είδα καταγραφή εξηγητά στην Αθήνα. Στην Αθήνα έγινε μεταγραφή Κότσο μου, όχι εδώ πέρα. Στην Αθήνα έγινε. Στην Αθήνα έγινε. Ναι. Ιντερσάτ. Υπάρχει ακόμα αυτή η Ιντερσάτ. Παλιά είναι αυτή. Ναι. Όχι η Ιντερσάτ του είναι κάτι τεσάτι παιδί. Μάλιστα. Έχει γίνει να πούμε τα γραφή εκεί πέρα. Κατεβάσανε πούμε τον άλλο, τον κατέβασε ο μάναντζερ του και είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο μάναντζερ του είναι Εγκρέζος. Τον έχει φέρει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να πει τα γραφεία. Εν τω μεταξύ πούμε το αφεντικό το μεγάλο επίτιμος πρόεδρος του Λιμανίου και της Μεγάλης Ασίας έδινε εντολή αυτό τον κύριο που είσαι από τη Ρουσία να εξαφανιστεί. Και τελικά εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε, έχει πέντε μέρες να εξαφανιστεί, ρε φίλε. Μπράκα μου κάνει, αγόρι μου. Από τη μέρα εξαφανίστηκε, ο παίξης έπαιξε αλλαγή το 60 λεπτό, τον έχει βάλει 60 λεπτό στη Βέρεια. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Θα σε πω μια κουβέντα. Ο Βούργαρος τώρα θα παίξει με την ομάδα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μπράβο. Αυτή την τοκέ, ποιος έδωσε, ξέρεις. Ποιος το έδωσε. Ο εγγονός του Κόκαλη. Ο εγγονός του Κόκαλη. Ναι, ποιος είναι ο εγγονός του Κόκαλη, ξέρεις. Πώς είναι. Ξέρω εγώ, εκεί μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Όχι, είναι του Σάββατο Θοδωρίδη ο γιος. Εγγονός του είναι. Είναι εγγονός του. Αφού πήρε τη γυναίκα του, του Σάββατο Θοδωρίδη τη γυναίκα του. Την πρώην γυναίκα του, ναι. Πρώην γυναίκα, μπράβο. Ξέρεις είναι αυτός που είναι ο πρόεδρος της FIFA, πάνω τους χάρη. Που είναι πούμε, με τα σκάνδαλα, τα μεγάλα σκάνδαλα τα που έγιναν πρόσφατα τα σκάνδαλα που δημιουργήθηκαν. Καλά, μη το πάμε μακριά το. Μη το πάμε μακριά. Θα το πάω λίγα και το νερό το πάω. Το νερό. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτός ο γιος του Κόκαλη, ο εγγονός του Κόκαλη, είναι ψυχή του Πατίνου. Τώρα το 2017-2018 έχουν εκλογές. Όλοι οι μοσπονδίες, τα κάτω μοσπονδίων κάτι, θα πάνε εκεί πέρα να ψηφίσουν. Αυτός πατήρι, γιατί είναι 26 χρονών. Ξέρει πολύ καλά, Κότσο μου, ξέρει πολύ καλά, ότι αυτός ο κύριος, ο εγγονός του Κόκαλη, είναι πρόεδρος της FIFA. Πρόεδρος της FIFA είναι. Αυτά τώρα σε τι χρησιμεύουν σήμερα. Γιατί χρησιμεύουν. Ναι. Γιατί σε αυτή τη στιγμή αυτό το χωματί πρέπει να πάει πάω. Ναι. Πρόσφατα που έγινε στην Σουπερλίνγκ που είμαι συνεδρίαση. Ναι.
Έτσι δεν είναι. Ναι, Νίκο. Για τα τηλεοπτικά και πολλά άλλα και ναι, Νίκο, ναι, Νίκο. Ναι, έτσι. Αυτομάτως μόνο που τελείχαν ναι. Δηλαδή, Μποροβίλος, Αλαφούζος, ναι. Σπανός. Ναι. Αυτός που ανέβαινε τον Άρη, ο Καρυπίδης. Ναι. Α, και αυτός, ναι. Βέβαια, για. Δεν είναι. Αυτός ο Πανόπουλος που, που είναι από πίσω στις κορτίνες. Ναι. Αυτός του Παθηκεκού, ο κύριος του Παθηκεκού Μεγαλομέτωχος. Ναι. Κύριος, κύριος, κάτσε τώρα. Εγώ τι να περιμένω τώρα. Και να περιμένεις. Εσύ είπα και αυτός ο Παθηκεκός είναι γυαλινή, δεν υπάρχει Παθηκεκός. Το εσάμα χρόνο ο Παθηκεκός θα είναι όπως είναι παραμεσκάρι ο Πανιόνιος. Τα λέμε, Νίκο. Τα λέμε, Νίκο. Με στέλνουν πολλά οι γραμμές είναι ελεύθερες. Με στέλνουν πολλά μηνύματα στο κινητό και στο πώς το λένε αυτό εδώ πέρα το διάολο. Οι πολλοί Ολυμπιακοί και με βρίζουνε. Γιατί τόλμησα να πω ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, που δεν είναι επιθυμία μου, χέστηκα αν κερδίσει ή χάσει, με την Bayern θα φάει πάνω από 2 γκολ, θα φάει 3 γκολ, θα ξεφτυλιστεί. Γιατί τα χαφ του και τα center back του σε επίπεδο Champions League είναι για τη λούτσα. Να μην το πω το άλλο. Και μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, πρόσεξε τώρα να δεις, ο παδί του Ολυμπιακού, εσύ λαϊκιστής δεν είσαι, ασχολήσου με τα μπουρδέλα της πόλης σου, δεν πούλησε ακόμα Μαρινάκης τους παίκτες που έλεγες, άρεξε ρόλα κρίμα και εσύ είχασε υπόλοιψη, η μπουζοποίηση του σταθμού καλά πάει, το κλείσιμο είναι κοντά. Ο παδός του Ολυμπιακού, μπουζοποίηση του σταθμού εναντίον του Ολυμπιακού. Ο άλλος, η καλύτερη ελληνική ομάδα με διαφορά είναι ο Ολυμπιακός, λιμοτάγαρο Ραπτόπουλε. Πάμε στις γραμμές. Έλα, φίλε. Φαντάσου τι χούντα επικρατεί στην Αθήνα με τα μίντια και τον Ολυμπιακό. Ό,τι χούντα υπάρχει, ό,τι χούντα υπάρχει. Συγγνώμη λίγο, φίλε, δευτερόλεπτα. Ό,τι χούντα υπάρχει γενικότερα στα μίντια με τα πολιτικά, υπάρχει με τον Ολυμπιακό. Μεγάλη χούντα. Μεγάλη χούντα. Τρέμουνε διαιτητές, τρέμουνε δημοσιογράφοι, τρέμουνε οι πάντες. Φίλαθλοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια κριτική. Απολύουν οι δημοσιογράφους. Απολύουν δημοσιογράφους. Ενώ η κότα, η ΕΣΥΕΜΘ και η κότα, η ΕΣΥΕΑ κοφεύει. Οι κοτάρες, κοφεύγουν οι κοτάρες. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οπαδοί της ΑΕΚ. Να στηρίξουν τον Σπυρόπουλο που χέστηκα για τον Σπυρόπουλο εγώ. Γιατί εγώ όταν υπέφερα, ο Σπυρόπουλος δεν ενδιαφέρθηκε. Αλλά λέω ποιο είναι το σωστό. Και φυσικά αυτό η μοναξιά της απόλυσης που λες μετά. Και γιατί να κάνω εγώ τον ήρωα, ρε. Και γιατί να πω εγώ το σωστό, ρε. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Δεν μου λες. Ναι. Ολυμπιακός πέρυσι με Γιουβέντους, τι έλεγες. Δεν καταλαβαίνω. Τι έλεγες. Τι Ολυμπιακός με Γιουβέντους. Πόσα θα μαζέψεις, έλεγες. Έτσι λες και φέτος για την Bayern. Έτσι, έτσι λέω φέτος για την Bayern, ναι. Ναι. Έχεις ομάδα εσύ. Πέρυσι, έχεις ομάδα πέρυσι, εσύ από τη μέση αθλητικό. Και πίσω. Ένα λεπτό. Έχεις ομάδα εσύ από τη μέση και πίσω. Η ίδια ομάδα είναι με την περσινή, δεν άλλαξε τίποτα. Τι χαφ θα παίξουν αύριο. Πες τα τρία χαφ. Ο Τσόρι. Πέρυσι ποιοι παίζανε. Μισό. Πέρυσι ποιοι παίζανε. Ο Μανιάτης έπαιζε. Ναι, φέτος έχει καρδιά σου. Ο Κασάμι έπαιζε. Φέτος έχει καρδιά σου. Ο Καμπιάσο, ο Καμπιάσο είναι ανέτοιμος. Μισό λεπτό. Άκουσε με λίγο. Ο Καμπιάσο είναι ανέτοιμος. Είναι η ίδια ομάδα και στην άμυνα, ναι. Και στο κέντρο είναι οι ίδιοι. Συν δύο προσθήκες. Ποιες είναι οι προσθήκες δηλαδή στο κέντρο? Ο Καμπιάσο. Ο οποίος είναι ανέτοιμος. Εσύ το λες αυτό. Εσύ τι λες? Θα το δούμε. Όπως είναι ο Μπερμπάτοφ είναι και ο Καμπιάσο. Θα το δούμε. Μα προβλέψεις κάνουμε, ρε φίλε. Φυσικά θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Δεν λέμε τώρα. Άμυνα είναι οι ίδιοι, ακριβώς οι ίδιοι. Συν ένα παίκτη. Μισό λεπτό. Για αύριο μιλάω. Ναι. Δίπλα στον Καμπιάσο, δεύτερο σκάφ, θα παίξει. Κασάμι. Πώς? Κασάμι θα παίξει. Ο Κασάμι θα παίξει. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και ο Τσόρι δεκάρι. Σέντερ μπακ, ποιοι θα παίξουν. Ποιοι θα παίξουν. Μάλιστα. Σιώβας με τα Κώστα. Ο Σιώβας με τον Ντακώστα. Και δεν θα φας τρία γκολ από την Μπάγκερ. Γιατί να φας. Έτσι λες εσύ. Είναι λίγοι παίκτες. Τους έχεις για λίγους. Έτσι έλεγες και πέρυσι. Για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι παικταράδες. Βέβαια, ακούμε λίγο. Άκου. Είναι παικταράδες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και η τριάδα σου μπροστά, η μπροστινή σου είναι παικταράδες. Άρα το παιχνίδι είναι τελειωμένο. Ακούμε λίγο. Εγώ δεν σου μίλησα. Δεν με ακούς. Εγώ δεν σου μίλησα για την μπροστά γραμμή.
Είμαι προσεκτικός. Εγώ σου μιλάω. Εγώ σου μιλάω για τους δύο κόφτες. Είναι το ίδιο με το περσινό. Ναι. Συν δύο προσθήκες, δύο παίκτες, πολύ καλή. Μακάρι να κάνεις λάθος και μακάρι να, μακάρι να κάνω, συγγνώμη, λάθος. Ο 4, ο 5, ο 6 και ο 8 να είναι σε τέτοια απόδοση που να πούμε, ρε παιδιά, πέσαμε έξω. Εγώ και για στοιχηματικά. Ναι. Ότι στο κέντρο και στην άμυνα είμαστε χάλια. Δεν είναι χάλια, είναι η ίδια ομάδα. Δεν έφυγε κανένα παίκτη και ήρθαν και δύο παίκτες που είναι καλοί. Το ότι ο Πλατανιάς κερδίζει μπέναλτι. Άκουμε, άκουμε, άκουμε. Το ότι ο Πλατανιάς τον είδαμε την ΑΕΚ και με τον Ατρόμητο. Σου κερδίζει, κερδίζει μπέναλτι. Και ο Λεβαδιακός, άκουμε, σου κάνει τρία τετατέτ με το offside να σε προβληματίζει με την Μπάγκερ η άμυνά σου. Αυτό λέω εγώ. Δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι Πλατανιάς με ναι, το σωστό. Γι' αυτό δίνω, γι' αυτό δίνω εγώ 1-3, 2-4, 2-3. Θα βάλεις γκολ. Μπροστά το 9 σου, το 7 σου, το 11 σου και ο Τσόρι όσο αντέξει το ρυθμό. Είναι καλή. Και πίσω άμυνα δεν κάνει. Μαζουάκου δεν κάνει. Αλεμπταούλη δεν κάνει. Ο Σιώβας δεν κάνει. Ο Σιώβας. Ναι, ο Ντακώστα δεν κάνει που πήρα. Ο Σιώβας με τον Ντακώστα. Μάλιστα. Ναι. Τους είδες και δεν κάνουν. Δεν κάνουν για τέτοιο επίπεδο μάτς. Για τον Αμπάοκ, τον Πανιόνιο, την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στέκονται. Με Αθλέτικο και με Γιουβέντους κάνανε. Στη Γιουβέντους τι έκανες. Τι έκανα, δεν την πήραμε εδώ μέσα. Ναι, και μέσα και δεν την πάτησε ότι η Γιουβέντους και ήταν άτυχη. Ναι, δεν μου λες. Τα μπροστά, βεβαίως και τα μελέτσα. Πίσω με τον Ρομπέρτο ήρωα και έφαγες τρία. Σου μιλάω για την πίσω γραμμή. Επαναλαμβάνω πάλι. Πού έφαγες τρία. Μέσα στην Αθλέτικο έχασες. Από όλα τα περσινά τα παιχνίδια, το μόνο παιχνίδι που δεν έπαιξε ήταν μέσα στην Αθλέτικο. Δεν μου λες τώρα, εσύ παίζεις στοίχημα καθόλου. Τώρα τι σχέση έχει το στοίχημα. Ναι, αύριο δηλαδή θα πάμε προπό. Ναι. Θα βάλεις τον Ολυμπιακό άσοχη, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Να χαρώ το φίλο. Έχει περάσει τα τελευταία χρόνια καμιά ομάδα μέσα από το Καραϊσκάκι. Για πες μου. Να χαρώ το φίλο μου. Εγώ για αύριο μιλάω. Έχει περάσει, σου λέω. Εντάξει, πάσο. Λες ότι περάνε τρένο. Ποιος πέρασε. Πάω, πάσο. Αύριο θα τα πούμε ποιος το βράδυ. Ποιος πέρασε μέσα από το Καραϊσκάκι. Πες μου. Θα τα πώς πούμε αύριο. Φιλιά. Σ' αγαπώ πολύ. Μην κρεμίγκαρι. Σ' αγαπώ πολύ για χαρά. Τσακώνομαι και τα λέω όπως τα βλέπω. Τώρα αν παρεξηγούνται Ολυμπιακοί παοξίδε. Δεν παρεξηγούμε. Σου λέω. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα. Τελείως. Τα πράγματα είναι έτσι. Εντάξει. Κάτσε να δούμε πρώτα. Κάτσε και μετά θα κρίνεις. Έγινε μπορεί. Τα λέμε. Για χαρά. Επιτέλους τελείωσε το αστιάκι με αυτή την εθνική. Βάμος. Αργιανός ο φίλος. Πες τα ρε Βάμος. Ποια εθνική. Μας έπρεξε αυτός ο Βλαχόπουλος. Και αυτό και εθνική και θα δούμε ελπίδες. Και δίνουμε πώς και χαρές. Και άντε κατσίκια από εκεί πέρα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Μάλιστα. Έλα. Έλα. Έλα, τι με έκλεισες πριν. Ποιος έκλεισε. Εγώ σε μιλάω για ποδόσφαιρο και εσύ με κλείνει. Καλε, ποιος έκλεισε. Έλα ρε. Ο καλλιτέχνης. Έλα ρε καλλιτέχνη. Έλα. Ναι. Λοιπόν, το σύστημα που ταιριάζει στον Ηρακλή είναι 4-2-3-1, όχι 4-4-2. Ναι. Αριστερά Σαραμαντάς, γιατί ο Καρλίτος δεν νομίζω να, ναι, να παίξει. Στα αμυντικά χάφ εκεί τώρα ο Λαζάρ. Ο ένας, ο Ιντζόγλου, ο άλλος μαζί με τον Μακρύ, τώρα ή ο Ιντζόγλου ή ο Μακρύς, πιστεύω ο Ιντζόγλου. Εσύ τι λες. Εσύ τι λες ρε φίλε. Ένα χρόνο βρίζονται τον Μακρύ και είστε τόσο βοηδομούσχαρα που σας άφησε αυτός ο Χαφάκος για να πάει στον Όφι και να ρίξει τον Όφι και αντί να του πείτε ρε εσύ προτίμησες τον Όφι από μένα, άντε ρε δρόμο από δεν σε παίρνω. Πήγατε και τον πήρατε. Καλά να πάθετε. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τον Μακρύ. Πού τον είδες με τον Μακρύ? Στον Όφ. Εγώ το μόνο Μακρύ που ξέρω είναι τον Ορέστη. Ναι, τέλος πάντων. Τι Μακρύ χαφ, ρε. Τι Μακρύ χαφ. Άμα ήταν χαφ ο Μακρύ, δεν τον έβαζε μέσα χθες, ρε. Δεν τον έβαζε μέσα χθες. Χαζός είναι ο προπονητής, δηλαδή. Του κάνουμε κριτική. Χαζός είναι. Ναι, και το Λουκίνα έπρεπε να βάλει, μου έβαλε το Βέλιο και το Μπουλούτ. Αυτό τώρα θα το πληρώσει ο Παπαδόπουλος. Γιατί αν κάνει μια τρομπόνη κάτω στην Πλατανιά και το διώξουν, θα βγει μετά και θα λέει στον Κίρτσο εδώ πέρα και σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο ή σε κάποιον άλλο δικό μας τον Μπούζο ότι εγώ δεν ήθελα τον τάδε, μου τον φέρανε. Εγώ δεν ήθελα τον τάδε, μου τον φέρανε. Ναι, αλλά στον φέρανε, τον βάζεις, τρως την ήττα. Οι οπαδοί του Ηρακλή και οι φίλοι του Ηρακλή με τον Παπαθανασάκη τα έχουν καλά. Θα φάει το Λούτσο ο προπονητής. Το λέω για να μ' ακούει. Να ήδη τον Παντελίδη το μιλήσανε. Θα πάει και θα ναι. βάλει βασικό το Λουκίνα. Ναι. Θα βγάλει Περόν. Ναι. Να ξέρεις. Μάλιστα. Βασικό Λουκίνα.
Τώρα δεκάρι, πρέπει να είχαμε πάρει ένα δεκάρι το καλοκαίρι, δεν το πήραμε. Τώρα να δω πώς τη βγάλουμε μέχρι το Δεκέμβρη. Πιστεύω το Τζιλιανί θα βάζει. Ναι. Ναι. Αριστερά ο Πασάς καλός ήταν, γιατί καλύτερο δεν έχουμε. Τώρα ο Χαντί δεν βλέπετε. Χαντί είναι άστο, γιατί είναι πανομήνα το στείλουμε. Και πιστεύω στον Πλατανιά βάλει τον Λουκίνα, θα βάλει ένα γκολ, θα πάρουμε το 0-1 και θα είναι όλα καλά, όλα ωραία. Θα δει. Τα λέμε, φιλιά, για χαρά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να πεις. Ο, πώς τον είπες πριν, τον Παντελιάδη, πώς τον είπες αυτόν. Τον Παντελίδη. Ναι, αυτός. Υπέγραψε στο τέτοιο, στο Πανθρακικό, δεν πρόκειται να έρθει Ηρακλής. Α, το έφεραν το Ρόκα, Πάρα μιλήσαμε. Ναι, ναι. Θα πάρουν άλλον. Να ξέρεις, ο Παπαδόπουλος θα μείνει λίγο ακόμα. Πού? Στον Ηρακλή. Ναι, αλλά στην πειρά είναι. Ο πρόεδρος Πούδρα δεν έφερε επέκταση, βρίσκει τον προπονητή. Εκείνο με ενοχλεί εμένα. Ναι, και εμένα. Εντάξει, αυτό με ενοχλεί, αλλά θέλει στήριξη στον προπονητή. Δεν χρειάζεται να φεύγει κάθε τρεις και λίγο προπονητή. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα φύγει νωρίς, γιατί τον είχαμε και πέρσι ένα χρόνο, ενάμιση. Και είναι χρόνια τώρα. 1,5 χρόνο στον Ηρακλή. Τα λέμε. Και τώρα, αν φύγει σήμερα, θα είναι πετυχημένο. Ανέβασε τρένο αίτητο τον Ηρακλή. Το μάτς με το Ιωάννη. Αλλά τώρα τι κάνει. Την Αλφα Εθνική. Τα λέμε, κλείσε, φιλιά. Έγινε, καληνύχτα. Μην ξεχνά ότι ο Ιωάννη έχει τον Ρομπέρτο. Φίλε τερματάρα. Φίλε τερματάρα. Φίλε τερματάρα. Γιάννη, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παλικάρι μου γλυκό. Εγώ είμαι το γλυκό παλικάρι. Φάρμακό μου. Φάρμακο, ναι. Ζωή με έχεις δώσει, αγόρι μου. Τι είμαι, καλέ γιατρός, είμαι τη Βαλεριάνα, είμαι τι είμαι. Μη μου την πάρεις πίσω. Όχι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Λες πολλές αλήθειες. Ενοχλούνε. Πειράζονται πολύ, Κώστα, μ' ακούς. Σ' ακούω, αλλά ποιος πειράζεται. Πειράζονται πολύ, αγόρι μου, ναι. Πειράζονται. Και οι Ηρακλειδείς και οι Ολυμπιακοί, μην τους κολλάς τώρα αυτούς εκεί κάτω. Αφού κολλάω τους δικούς μου, τους άλλους θα τους κολλήσω. Εσύ. Δηλαδή με τους άλλους τρώω πίνω. Κάτσε ρε, με τους άλλους τρώω πίνω. Και τους κολλάω, δεν κολλήσω τον άλλον, γιατί. Αυτή είναι επικίνδυνη. Σοπάρε. Η πλάκα είναι ότι. Άσε ρε. Ξεθαρέψανε και αυτοί εδώ. Κουραδόμαγκες είναι. Άντε, ας το λέω εγώ. Τι είναι. Κουραδόμαγκες είναι. Δεν το λες καλά. Δεν το λες καλά, εκεί στην Καστέλα δεν έχουν κουραδόμαγκες. Λοιπόν, Κώστα. Έλα. Τώρα ξεθαρέψανε πολύ, τώρα τελευταία να πούμε Ηρακλειδείς. Ναι, βγάλα γλωσσίτσα. Κάνουνε κακό στην ομάδα τους, φίλε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, η ηλικία μου, δεν έχω πρόβλημα να την πω και στον αέρα. 65. Όχι. Πόσο. 60. Τι ηλικία έχεις, να δεις. Τρίτο γάμο κάνεις εσύ. Τι εγώ τον Ηρακλή τον αγαπούσα πολύ. Επί Χατζηπαναή. Παναή, πώς το πες, επί Χατζηπαναή. Ναι, επί Χατζηπαναή. Ναι. Έχω πάει αγόρι μου γλυκό και πού δεν έχω πάει με τον Ηρακλή. Ελασσόνα πήγες. Πάω ξύσταγμα θανάτου, Ελασσόνα δεν γουστάρω να πάω. Πήγα, εγώ τον είδα τον Ηρακλή. Το 80. Λοιπόν, ναι. Δεν θα ξεχάσω έναν ημιτελικό με τη Λάρισα μέσα στο Αλκαζάρ. Ο Ηρακλής. 1-1. Ναι, με το Μαλουμίδη. Έπαιξε ο Ηρακλής με τη Λάρισα ημιτελικό. Γιώργο Καραΐσκο, ένα Χατζηπαναή του θανατά. Παναής. Πάντο ρε, αλλού θέλω να φύγω. Πού πας. Τι θα γίνει ρε με αυτούς εδώ πέρα που παίρνουν να πούμε τηλέφωνο κάθε μέρα. Δεν θέλω να απαξιάω να συζητάω για αυτά τα άτομα. Ναι. Προχτές τον έναν τον είχες και καλεσμένο εκεί πέρα. Τον Ηρακλειδέα, ναι. Εγώ θλίβομαι για αυτό το άτομο που κάλεσε στο σταθμό. Εντάξει, εμένα όσους έρχομαι εδώ θλίβονται οι άλλοι, ναι. Πώς, κοίταξε να δεις. Από τις 100 κουβέντες, οι 99 είναι ρε. Δείχνει την ποιότητά του, ρε. Ποιος είναι. Πώς τη λέει. Και την ποιότητά του, ρε. Ως, πώς το. Πώς το. Σε κοινωνικό επίπεδο βρίσκεται. Ναι, εντάξει. Ο άλλος εκεί, ο πιτσιρίκος που σε πέρα τον κολυνδρό, έλα ρε ραπ. Σου παίρνω τον κιανόλευκο κολυνδό. Για τον άλλον δεν θέλω εδώ πέρα να με τις κατάρες που έχει ρίξει. Θα τους πιάσουνε κατάρες. Στα τάρταρα και εδώ και εκεί. Κατάλαβες. Στα τάρταρα, ναι. Βέβαια. Εγώ θέλω από σένα μία χάρη. Πες μου αν μπορώ να την κάνω. Αν παίρνουνε δύο άτομα τα που λένε του σταθμού. Ναι. Ο Γιαμπάνης.
ο άλλος ο Μπάμπης από την Καβάλα, ο Καράποντιος. Α, να τους προσέχεις. Ναι, αστέρες του Χόλιγκουντ είναι αυτοί. Χόλιγκουντ είναι οι αστέρες είναι αυτοί. Πού είσαι. Ναι. Άστα τώρα αυτά, θα έρθω κανένα βραδάκι από το σταθμό. Να έρθεις. Υπάρχει λόγος. Να έρθεις. Θα έρθω απρόσκλητος. Να έρθεις. Αφού γνωρίζω και πού είναι, δε, Κώστα. Πρέπει να έρθεις, τι είπα εγώ να μην έρθω. Θα έρθω. Έτσι. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια χαρά. Τα λέμε. Καλό υπόλοιπο. Λέει ο 114. Αυτά τα ταγάρια ο Μάνος και ο Αντωνιάδης κρύφτηκανε. Πολύ μούγκα στη Στρούγκα. Πάλι φάπα φάγανε. Αν ο Τσαρδάρης έπαιζε βασικός φέτος στον ΠΑΟΚ. Είδε κινησιμά τη Γιούβε μετά τρία σέντερ μπακ μόλις προηγήθηκε, βεβαίως. Ο Τσαρδάρης με τον Γκάτσε και τον Μπέλκα. Χαμηλό πολύ το σχήμα. Και κοντό. Και τον Τζιόλι, έχει τον Μπέλκα. Πώς δηλαδή. Τι ο Μπέλκα είναι πιο μπροστά. Ναι, και τι να. Να παίξει ο Γκάτσε, ο Τζιόλι και ποιο. Θα ήταν τρεις παίκτες. Ο Τσαρδάρης. Ναι, τρεις. Όχι. Και θα τρώγαμε τον Μπέλκα. Δεν χωράνε και οι τρεις. Δεν χωράνε. Θα ήταν τρεις παίκτες για δύο θέσεις. Ναι. Τρεις παίκτες. Στη θέση του εξαρόχταρου. Μπράβο. Σωστά το λες. Σε θέση του εξαρόχταρου. Πώς θα χωρούσε. Πιθανό να ήταν. Από το Μαντούρο. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα καλύτερος. Θα ήταν πολύ τέλεια να ήταν πολύ καλύτερος. Να έχει τέτοιο πάγκο. Έτσι. Είτε το Τζιόλι είτε το. Χάνει σε μπόι βέβαια. Χάνει σε μπόι. Εντάξει, ήταν. Δηλαδή αν ήταν στο 1,85 με αυτή την ταχύτητα και τα λοιπά και να ερχόταν και center back τέταρτο στις έντρες και αυτά, θα τον γούσταρα. Ναι. Είναι κοντός όμως, είναι κοντός ο Κάτσε, είναι κοντός ο Πέλκας και είναι ομάδα κοντή γίνεται μετά. Έτσι. Λόγω του ύψους παίζει ρόλο και αυτό. Καλημέρα! Και άλλο που λέω. Oh, να, να. Την Παρασκευή για τις 4-5 μόλις κολλάσει και να έρθει στο Ολύμπιο κάτω να πιούμε ένα εσπρεσάκι τα γρήγορα. Ολύμπιο, εσπρεσάκι. Ήρθε ανάστο. Ήρθε ο Νικόλας. Τριετέ συμβόλαιο δηλαδή. Τριετέ συμβόλαιο. Δηλαδή τρία χρόνια θα ο Καρυπίδης στον Άρη. Χωρίς πώς το λένε. Ματοχυσίες και την πανοκοσίες. Μάλιστα. Να ανεβάσει τον Άρη με goal of sight πάλι. Χωρίς να βγουν τα άρματα στους δρόμους. Τα άρματα. Καταλάβατε. Εντάξει. Αφού και οι άλλοι απέσυραν το δίδυ και ζητάνε. Ποιοι απέσυραν. Οι τέσσερις δεν κατέθεσαν έτσι ασφαλιστικών μέτρων κατά του εραστέχνη. Ναι. Οπότε καταλάβατε τι ακριβώς έχει παιχτεί στην όλη ιστορία. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έγινε μια συγχώνευση. Δηλαδή έγινε μια. Το κλαίω, ναι, εντάξει. Καταλάβατε. Σας είχα πει κάποτε ότι η Βέρεια έγινε Άρης και ο Άρης θα γίνει Βέρεια. Το θυμάστε. Εντάξει, μα κάνει να γίνει ο Άρης Βέρεια, αλφα εθνική να πάει. Όχι, δεν καταλάβατε με ποιο τρόπο σας το έλεγα. Ναι, ξαναπέστε το μου να το καταλάβω. Ότι ο Άρης θα γίνει Βέρεια και η Βέρεια θα γίνει Άρης. Ναι, δηλαδή θα γίνει συγχώνευση. Είτε τη μετακίνηση ποδοσφαιριστών. Ναι. Και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Εντάξει τώρα, επειδή έχει κοινό τεχνικό διευθυντή ο Άρης και η Βέρεια, τον κύριο Βρίζα πάει να πει να πούμε. Εντάξει. Τον κύριο Ήλια Ήβιτσα έχει τον κύριο Βρίζα. Τώρα στο Βρίζα το γραφείο γίνονται οι μεταγραφές τώρα. Ο Μουτσούνας είναι διευθυντή στην ΠΑΕ Βέρεια. Ναι. Ο κύριο Ήλια Ήβιτσα είναι τεχνικός διευθυντής. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά στο του Δέλτα με το σκέτο Δέλτα. Έλα μου. Λεπτομέρειες. Επειδή δεν σας αρέσει το άθλημα της Πυριάρας και δυστυχώς εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Αχ, ξέρεις τι αγωνία είχα. Μην κερδίσει η Ελλάδα και μας αλύσουν τον έρωτα. Κάτι. Ο συγκεκριμένος προπονητής καλά θα κάνει να υποβάλει και την παρέτησή του σήμερα το βράδυ. Γιατί δεν γίνεται ρε φίλε να το βλέπεις το παιχνίδι απ' έξω, να το διαβάζεις το τρίτο δεκάλεπτο και να έχεις δύο καλαδοσφαιριστές έξω οι οποίοι έχουν δείξει την αξία τους και ο ένας ειδικά έχει παίξει πέρσι στο NBA και έχει βγάλει μάτια ο Παπα-Νικολάου και δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε δευτερόλεπτο. Και ο Μάντζαρης, ο οποίος είναι από τους καλύτερους αμυντικούς σε steel playmaker στην Ελλάδα. Ο Μάντζαρης. Ναι, δεν έχει, το Ολυμπιακό ο Μάντζαρης ο νεαρός, δεν έχει παίξει και αυτός ούτε δευτερόλεπτο να πιάσει το συγκεκριμένο παίχτη που έκανε το δίδυμο με τον Γκασόλ που μας έβαλε 30 πόντους. Μάλιστα. Δηλαδή ρε φίλε, τι βλέπεις να, με την απέναντι κερκίδα. Χάνεις να πούμε 9 χρόνια, 10 χρόνια συνεχόμενα σε παιχνίδι μια και έξω από την Ισπανία συνέχεια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλύτερα ρε άσε εκεί θα μας αλύζαν τον έρωτα. Όχι, δεν είναι το θέμα. Και εθνική επίσημη αγαπημένη και ο Χελάκης ο κομμουνιστής με τα μουσια να τρέχουν εκεί με στιβρώματα. Άστα ρε τώρα.
Άστα ρε Θόδωρε με το βρωμό μπάσκετ τώρα. Καλύτερα μα ζαλίσουν τον έρωτα τώρα. Εντάξει, τέλο πάντων, απλά κάνουμε μια παρένθεση. Άντε τώρα μα φάγαν τα σπλάχνα εκεί με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τον Φασούλα και του άλλου. Άντε μα φάγαν τα σπλάχνα. Θα πω κάτι για το αυριανό μάτσερ από τον Μπλε. Εγώ διπλό θα πάω να βάλω 100 ευρώ εγώ σε ένα μαξιλάρι μου μέσα. Το 4-6 γκολ το θεωρώ ένα καλό. Ναι. Που λέτε. Ναι, έτσι. Απλά επειδή η Μπάγκερ έρχεται με μεγάλες ελλείψεις, ναι, δηλαδή χτυπητές ελλείψεις τα άκρα της, έτσι, και επειδή δεν είναι και στην καλύτερη της φάσης όπως αποδεικνύεται και στο πρωτάθλημα της Γερμανίας που δυσκολεύεται, ναι, ναι, που δυσκολεύεται. Όχι και γιατί με το Λεβαδιακό άλλο δεν δυσκολεύτηκε με τα offside. Όχι, δυσκολεύτηκε και ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο. Α, μπράβο. Δεν το είπα αυτό προς Θεού. Απλά επειδή είναι διαφορετικό το παιχνίδι της Ευρώπης με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και επειδή και οι Γερμανοί θα θέλουν να τελειώσουν γρήγορα την πουγάδα για να μην έχουν ιστορίες, αν και ο όμιλός τους είναι εύκολος γιατί και η Arsenal δεν διέπει της καλύτερης φόρμας στο αγγλικό πρωτάθλημα, είναι μια προβληματική ομάδα γενικώς, ανά 27 χρόνια θυμάται να πάρει ένα τίτλο ας πούμε, μην το έχετε ξεγραμμένο τον Άσο αύριο του Ολυμπιακού. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζουν ρόλο και πολλοί παράμετροι όπως γνωρίζετε. Είναι στοιχηματικές εταιρείες στη μέση, μπαίνει το στοίχημα, έχουν μπει πολλά και πολλά και πολλά και πολλά. Μάλιστα. Είναι, θυμάστε σαν το παιχνίδι εκείνο το Ολυμπιακός, πώς λέγανε την ομάδα που μαζεύτηκαν οι άνθρωποι από τη Δανία και ήρθαν να παίξουν, τη Ρόζενμπουργκ, πώς τη λέγανε, ναι, 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 ομάδα, ναι, ναι, το 2-4, ναι, που φώναζε τότε ο Σοκράτης, είναι άσος αυτός από εδώ μέχρι τη Δανία. Ήταν διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Ναι. Καλάβατε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το μισοκλέω τώρα. Και έχετε να πείτε και το μεγάλο Άρη, κύριε Αρτόπλε. Δεν σας άκουσα να λέτε κάτι για τις μεταγραφές. Μπήκε σε καλό δρόμο ο Άρης. Θα ανέβει. Θα ανέβει. Θα ανέβει. Εγώ έχω και ένα 5% στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι η ομάδα μπορεί να μην ανέβει. Θα ανέβει 100%. Έτσι λέγαμε και πέρσι. Θα ανέβει. Εκείνο το οποίο είναι άξιο προσοχής είναι η εκαθάριση. Η εκαθάριση. Ποιος την μπλοκάρει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί κολλήματα και ο Άρης θα ανέβει κατηγορία και η εκαθάριση θα είναι ακόμα στα γραφεία του δικηγόρου. Του λογιστή. Ναι, του λογιστή με συγχωρείς. Ναι. Για πες μου. Ο οποίος είναι και φίλος ο λογιστής. Ναι. Για πες μου τώρα. Σας είπα κύριε Ραυτόπουλε, χρωστάτε μια εκπομπή για τον Άρη με ονομασία τα 36.840,82. Μάλιστα. Nice. Και ξαναπείτε, με καλή έννοια το λέω, ότι δεν χρειάζεται να την κάνω, διότι όταν θα την κάνετε θα λύσετε και πολύ καλά το πρόβλημα το ποιος μπλοκάρει. Ναι. Στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι, αλλά τα ρεπορταζιακά θέματα του Άρεος μας, οι ρεπόρτερ μας, το Yellow Radio δεν λέει τίποτα. Τα θάβει στα κινητήρια της Θέρμης. Ναι. Το Yellow Radio πήραν κάποιοι την επιταγή, ήταν 22.000 ευρώ και πήγανε το Yellow Radio. I know. Κι άλλοι είχαν δουλευμένα, αλλά δεν τα πήραν. Λοιπόν, όταν θα κάνω και την εκπομπή θα έρθει security. Γιατί κύριε Ραυτόπουλε, τι φοβάστε? Φοβάμαι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μπλοκάρουν και τους δώσουμε φόρα παρτίδα, ο τεράστιος λαός του Άρεος μας μπορεί να τους κυνηγήσει. Ανέκδοτο. Κύριε Ραυτόπουλε, ναι, θα σας πω κάτι τελευταίο. Ναι. Την εποχή του 2004 με 2006, η τωρινή σύζυγός μου, η τρίτη δηλαδή η οποία έχω. Τρεις γυναίκες πήρες εσύ? Ναι, τρεις γυναίκες. Ναι. Λοιπόν, έπαιζε χάντμπολ στον Άρη. Η τρίτη. Ναι, ναι. Τώρα είσαι με την τέταρτη. Ήτανε, όχι, τρίτη. Έξι λοιπόν μπορείς να κάνεις γάμο. Έξι οκτώπος. Το όχι, τρεις θρησκευτικούς, δεν μπορείς άλλο. Συγγνώμη. Οι υπόλοιποι είναι πολιτικοί όλοι. Λοιπόν. Και τι με νοιάζει εμένα, με νοιάζει εμένα αν με διαβάζει παπάς για δήμαρχος. Έξι. Γίνεται κύριε Ραυτόπουλε, θα φαίνεστε ως δίγαμος και δεν θα μπορείτε, θα συλληφθείτε. Είναι ποινικό το αδίκημα. Σιγά. Βεβαίως. Σώπα μου. Το με τον κύριο Γράζιο και να το δείτε. Αγόρι μου, θα δηλώσει μουσουλμάνος. Αγόρι μου, αν ένα 500 βγήκε να πούμε από την τράπεζα και δεν το ξαναπάρουμε ποτέ. Αγόρι μου. Κλείσε ρε, φτάνει. Φτάνει ρε, κλείσε ρε. Φτάνει. Λοιπόν, μισό να σε πω τελευταίο κάτι λίγο.
την είχαν κάνει μεταγραφή στον Πανελλήνιο από τον Άρη. Ναι. Χωρίς η συγκατάθεσή της, δεν το γνώριζε. Τι. Είχαν στείλει το δελτίο της στην Αθήνα. Ναι. Είχαν εισπράξει ένα ποσό ευκαταφρόνητο της εποχής τότε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν όλα, έτσι δεν τα λέμε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και την είχαν πάρει από τον Πανελλήνιο το καλοκαίρι που ξεκινούσε η προετοιμασία, γιατί ο Πανελλήνιος έπαιζε τότε αλφα γυναικών στο handball. Ναι. Και τη λένε, γεια σας κυρία μου, πρέπει να έρθω στην προετοιμασία. Ναι. Και λέει, ποια προετοιμασία, παιδιά. Εγώ στον Άρη ανήκω, ποιο Πανελλήνιο. Και λέει, λάθος κάνει κυρία μου. Εδώ έχουμε και το δελτίο δημογραμμένο. Δηλαδή, ξέρεις τι σωματείο είμαστε, δεν υπάρχει αυτό το σωματείο. Τον αγαπάτε τον Άρη πολύ. Τον έβε, μεγάλη πάρα αγάπη. Πολύ, μεγάλη αγάπη τον έβε. Μεγάλη αγάπη, σου μιλάω. Διάλειμμα, αγάπη. Διάλειμμα, τα λέμε, διάλειμμα, μεγάλη αγάπη. She's crazy like a fool. Ποιος Mike D. Mike. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Μάκη το Λεκέ από τον ορεινό Βάβδο Χαλκιδικής. Λεκές λέγεται. Μας ακούει, όχι, είναι το, το παρατσούκλι. Το, ναι. Γεια σου Αντώνη Ακτινολόγε, γνώρισα την αδερφή σου προχθές. Στο Κοκοράκι. Έτρωγε με το δικό της. Λέει, είμαι η αδερφή του Αντώνη του Ακτινολόγου. Στο Κοκοράκι, μόλι τρώσει τη. Ναι, στο Κοκοράκι. Ένα φίλο μου στο Κοκοράκι. Λοιπόν, ραπ καλησπέρα. Ποιον παίκτη θα έβαζε στη θέση του Πέλκα και του Λέοβα στο 3-5-2. Αν είσαι τούτορ. Γιατί, για ποιο μάτς μου λέει τώρα. Μιλάει για το. Δεν παίζει ο Πέλκα στην Ευρώπη. Παίζει, δεν έχει κάτι. Το Κοροβέση, φίλε, το βλέπω για ψάλτη στην εκκλησία του Αϊθαράπη. Το Κοροβέση. Στο 3-5-2, αριστερό μπακχάφ. Αριστερό μπακχάφ, δεν υπάρχει. Ο Μάκης μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει, ρε κουράδε. Δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Κοροβέση όμως μπορεί να παίξει. Τι να παίξει κι αυτός, ρε, δεν μπορεί. Εδώ εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει. Παίξει μπακχάφ, τρελαθήκατε. Εγώ πιστεύω θα βάλει αριστερά Κίτσιου, δεξιά Κωνσταντινίδη. Ναι, ο Πέλκας δεν παίζει, αυτό θέλω να μάθω. Παίζει, δεν παίζει. Γιατί με στέλνει μήνυμα ο Αντώνης και λέει στη θέση του Πέλκα, ποιο θα έβαζε. Άμα δεν παίζει. Το άμα δεν τώρα παίζει. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι αυτό που λέω. Εσύ είσαι, φίλε. Τι γίνεται, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά είμαι ακόμα. Μπας είσαι κρυφός Ολυμπιακός. Να είμαι κρυφός. Ξέρω εγώ όλα για τον Ολυμπιακό μιλάς. Δεν μου λες κάτι, ξέρεις, είσαι έτοιμος. Έχετε τον παπόρι του Μαρινάκη στη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, άκουσα ότι έχετε τον παπόρι του Μαρινάκη στη Θεσσαλονίκη. Χαίρεσαι γι' αυτό. Έρχεται για να γεμίσει, γκόμενες από εκεί από την περιοχή, γιατί τα μπουρδέλα αδειάσανε κάτω. Έχουνε παλιά. Θα σου έλεγα για τη μάνα σου ένα σημείο του. Ναι, τι έρεγε. Θα σου έλεγα για τη μάνα σου ένα σημείο του σώματός της, αλλά θα φάει πρόστιμο ο Ανδρώνης και μετά θα φωνάζει ότι. Ναι, και τα λοιπά. Θα σου έλεγα πολλά. Αλλά θα σου έλεγα και κάτι άλλο. Αν έχεις παιδιά, ρε βλάκα, αν έχεις παιδιά και μιλάς για το καράβι του Μαρινάκη. Σου εύχομαι τα παιδιά σου να πούμε να πάνε να φάνε από τα παστέλια που φέρνει του Μαρινάκη το καράβι. Επόμενη γραμμή. Γεια χαρά. Καλημέρα. Επειδή και έχετε και παιδιά ηλίθι και αύριο μεθαύριο τα παραδίδετε στην κοινωνία για το καράβι του Μαρινάκη. Κοπρόσκυλα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Τα αγάρια. Σας κάναμε μια ποδοσφαιρική ανάλυση, βρε ηλίθι Ολυμπιακοί. Δώσε. Ότι τεσάρι, πεντάρι, εξάρι και οχτάρι είστε για το Λούτσο. Γιατί σας έκανε Λεβαδιά 3 γκολ. Επειδή ο Κομπότης τα χάλασε με το Μαρινάκι από πέρσι και τα σήκωσε offside ο επόπτης. Με το μεμ στην Μπάγερ δεν το σήκωσε offside όμως, βόδια. Α, βόδια. Έλα φίλε, λέγε. Τέλος. Βόδια Ολυμπιακή. Λοιπόν, βόδια. Λοιπόν, χαντμπολικός είμαι. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ που σε ακούει τώρα. Αλκοολικός είσαι. Τον Κώστα. Χαντμπολικός, ρε Κώστα. Χαντμπολικός. Δεν ακούω καλά. Γεια σου, φίλε. Έλα. Λοιπόν. Θέλω να δώσω χαιρετισμό στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ που σε ακούν όλα τα παιδιά τώρα. Άρα μας ακούει και ο Κογκόνης. Όχι, περίμενε, θα σε πω. Ο Κογκόνης δεν ακούει, θα σε πω τον λόγο. Ο Γουργούμης που είναι στο Βέλγιο και σε ακούει online, να ξέρεις δηλαδή ότι όλοι σε ακούνε, απλά ο Κογκόνης αυτή τη στιγμή κοιμάται. Μην είναι αθλητάρα, γι' αυτό. Κοιμάται για ένα λόγο, όχι. Γιατί είναι στεναχωρεμένος που δεν τον πήρε ο Κατσικάρης στην ομάδα. Γιατί σήμερα βλέπει την μπάλα. Αν είχε την μπάλα Κοκκόνης, Κωστή, να σε πω, δεν κάνω πλάκα. Επειδή ό,τι έπαιρνε την μπάλα, την παίρνει ο Κακέι. Θα παστελώσει εκεί πέρα το τριποντάκι στο τέλος και εδώ μάθα πάει παράτη. Απλά πράγμα.
Και μιλάω εγώ που τους ξέρω όλους. Πόσο χαίρομαι που έχασε αυτή η βρώμα εθνική του μπάσκετ. Πόσο χαίρομαι, ρε φίλε. Πώς γουστάρω αυτά τα. Που σε ακούνε, ναι. Σε ακούνε, δώσεις χαιρετίσματα και να πάμε να τους δούμε μια μέρα. Γιατί το αξίζουν, μόνο αυτοί αξίζουν. Να ξέρεις κανένας άλλος. Αθλητάρες. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά για τα καλά σου λόγια. Γεια χαρά. Εσύ κοίτα να τραυματιστεί ο βασικός θεματοφύλακας να παίξει κανένα μάτσο. Είπαμε, είπαμε. Ελεύθερες οι γραμμές κοπρόσκυλα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340.231.090.90.90. Τι έγινε ρε αυτή η χούντα του Ολυμπιακού. Ρε. Δεν τολμάμε να κάνουμε κριτική στην ομάδα. Τι καλομαθημένοι είστε εσείς ρε. Μα τόσο καλομαθημένοι. Πολύ καλομαθημένοι είστε εσείς ρε. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ολυμπιακός είμαι κι εγώ. Καλά κάνεις. Εντάξει, εγώ την κριτική τη δέχομαι. Μα παράξενο με φάνηκε. Μα θέλω ποδοσφαιρικά να μου πεις στέκει αυτό που λέω. Ναι, ναι. Δηλαδή, από τη μέση και αυτό μπροστά είσαι πολύ. Λογικά, ναι. Έτσι είναι. Ναι, λογικά. Έτσι. Αυτό που λες είναι 100%. Δηλαδή, και εγώ έτσι όταν. Πριν γίνει κλήρωση. Για Ευρώπη μιλάω, ε! Ακούμε. Για Ευρώπη μιλάω. Γιατί τηλεφωνώ από μακριά. Ναι, είναι για Ευρώπη. Για Ευρώπη μιλάω. Δεν μιλάω τώρα από τον Πανιόνιο. Όχι, όχι, όχι. Άκουρε Κωστή, καλά τα λες. Δεν σου λέω τώρα πλάκα. Μα ξέρει τώρα τι θα λέμε. Εγώ είδα ότι δεν πήρε τώρα δεύτερο center back και δεν διαλέγω τι κάνει τώρα αυτό το γάμο. Γιατί τώρα έτσι τώρα θα πάμε. Δηλαδή θα μα κάτσει λίγο καμιά Real Madrid σε μια μπάγκερ και να μα έκατσε τώρα η μπάγκερ. Καλό, Γαβρέ, καλό θα σου κάνει να φας μια τεσάρα στην Ευρώπη, να αρχίσει λίγο η γκρίνια γιατί ο χοντρός επαναπαύτηκε, σου λέει εντάξει να πούμε, παίρνω το πρωτάθλημα, το φως δεν γράφει τίποτα, μη δεν κριτική, ναι, ναι, εντάξει. Να κάνω μια διευκρίνηση όμως στην αυριανή αναμέτρηση, ο Σαλίνο, δεν θα παίξει δίπλα με τον, δηλαδή θα παίξει δίπλα με τον Καβιάσο, αλλά με, και, τον, και τον Κασάμι μαζί, δηλαδή θα παίξει 4-5-1. Δηλαδή θα ο Τσόρι, τον Ερνάνη. Ναι, ο Τσόρι όχι, θα παίξει. Θα έχει τον Τσόρι, θα αφήσει έξω ή τον Ερνάνη ή τον Μπάρντο. Μάλλον τον Ερνάνη γιατί άρα θα παίξει με τρία χαφ αμυντικά, ο ένας ο Μπακ θα όχι, γίνει χαφ. Και ο Τσόρι θα παίξει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, δεξιά δίθεν. Σαν ελεύθερο. Ναι. Για να κλείνει προς τα μέσα. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή αυτό τώρα είναι πιο ορθολογικό, έτσι άμα το δεις λίγο, είναι πιο δηλαδή και εγώ... Μα το άλλο θα ήταν... Μα το άλλο... Πού πάει τώρα με τον καμπιά σου, κάτσε λίγο να τελειώσω έτσι. Συγγνώμη, ναι. Δεν μπορείς να πάει να παίξεις τώρα με τον καμπιά σου που ακόμα δεν είναι έτοιμος και αυτός. Και αυτό είναι ένα πράγμα που τις πάει τώρα που θέλω να πω, με αυτούς τους ανέτοιμους. Γιατί δεν κάνουν δηλαδή και κανένα συμβόλαιο για τους ανέτοιμους, δηλαδή να τους πληρώσουν, να τους πούνε, ξέρεις, δεν θα πάρει 200 χιλιάρικα για τα πρώτα δύο μήνες που είσαστε ανέτοιμοι, γιατί πληρώνετε, ξέρεις. Αυτός πληρώνεται για έτοιμο. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, είναι ανέτοιμος, λέω. Τι με ενδιαφέρει, εγώ το πληρώνω το συμβόλαιο, όχι, δεν λέει κάτι για ανέτοιμους και τέτοια, το πληρώνεις για έτοιμο. Τέλος πάντων, αυτό που κάνει, αυτό που διάβασα τώρα, έτσι, που λέει ότι θα βάλει το Σαλίνο μαζί με τον Καμπιάσο και τον Κασάμι, είναι πιο ορθολογικό. Δηλαδή από τέσσερα που μπορεί να φάμε, μπορεί να γίνει ξογωστή. Και ένα-ένα. Και δύο-δύο. Ναι, κάτι να γίνει. Ξέρεις, εκεί, γιατί όπως το λες στην αρχή, όπως άκουσα την ανάλυση σου, και εγώ αυτό σκεφτόμουν, αυτό έλεγα με ένα φίλο μου, λέω έτσι πως πάει, με δύο αμυντικά χαφ, με τον ένα να είναι, ξέρω εγώ, ακόμα να μην είναι έτοιμος. Με τον Τζόρι που δεν μαρκάρει. Τέτοια, ναι. Με τον Τζόρι και τέτοια, εντάξει, θα φάμε τέσσερα, μπορεί να βάλουμε και δύο. Μπορεί να φάμε και πέντε. Ναι. Αλλά έτσι όμως, με 4-5-1, μπορεί να χάσουμε, αλλά να μην χάσουμε, να μην ξεφτυλιστούμε. Είναι πιο λογικό, δηλαδή, πιο ορθολογιστικό, πιο. Ορθολογικό, ναι. Ρε παιδί μου, ναι, πιο ορθολογικό. Και έτσι πρέπει να παίζει, έτσι πρέπει να παίξει σε όλα τα παιχνίδια στη. Πώς το λένε, στο Champions League. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή είμαστε στο Champions League, το έχω ξαναπεί. Ο Ολυμπιακός είναι όπως είναι η Ξάνθη, όπως είναι η Βέρεια, όπως είναι ο Λεβαδιακός. Αυτοί είμαστε στο Champions League και έτσι έχει γίνει κιόλας. Δηλαδή δεν έχουμε τώρα να, ξέρεις, να πούμε τώρα πάμε να κάνουμε, τι πάμε να κάνουμε. Εκεί που πρέπει να ρίξουμε εμείς το, πώς το λένε, την προσοχή μας είναι στο Europa League. Τώρα για να κλείσω και να πω και κάτι, ότι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σαββίδη, στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, όχι για τον που έφερε τον Μπερμπάτοφ, τον Μπερμπάτοφ έτσι κι αλλιώς πλήρωνε. Τον Μπερμπάτοφ! Μαρτίν, περίμενε να τελειώσω. Για τρία τελευταία χρόνια είχε Μαντούρο, Μάρτενς, Σαλπιγκίδη, πήρε και αυτό τον Κώστα πέρσι, δεν ξέρω εγώ, όλοι αυτοί μαζί εκεί πέρα κάνουν 3-4 εκατομμύρια. Έτσι. Τελείωσαν αυτοί. Καλά είναι αυτή η μεταγραφή, έτσι αλλού δεν είναι, δεν μου λέει τίποτα. Τα συγχαρητήριά του είναι ότι μπήκε στο κόλπο.
και έκανε την πρώτη μαγιά, έκανε, πήρε τον πρώτο δορυφόρο. Μόνο έτσι πάει μπροστά ο άνθρωπος και το έλεγες αυτό τώρα από τα τελευταία τρία χρόνια, αυτό το έλεγες. Και όλοι σου λέγανε όχι να πάμε το σταυρό, να κάνουμε εμείς, είμαστε πανάσχοι και τέτοια πρόεδρε, ξυπνήστε λέμε τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά, μπράβο του. Και έτσι πρέπει να κάνει και άλλες ομάδες για, για να γίνει και πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Μα θέλουν να βγουν δεύτεροι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα μάλλον από τον Καναδά, να είσαι καλά Κωστάκο. Για χαρά, για χαρά. Άρα λέει ότι ο Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ πάνε να μιμηθούν τον Ολυμπιακό με αυτό το στυλ. Να πάρω δανεικός, να πάρω πομάδες, να πάρω δορυφόρους κτλ. Και εφόσον να πούμε οι παοξίδες το δέχονται, για ποιο λόγο να πούμε να μην το κάνει και ο Ολυμπιακός. Πανέξυπνος ο Καναδός. Πολύ προσγειωμένος ο φίλος. Έτσι. Και φαίνεται ότι είναι πέρα από την ελληνική πραγματικότητα. Φαίνεται ότι είναι μεγαλωμένος έξω και βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Ναι, και αυτό το στυλ του παιχνιδιού που λέει, δηλαδή με τον Τζόρι σε πιο ελεύθερο ρόλο δεξί, εφταροδέκαρο. Ναι. Εφταροδέκαρο. Δεν ξέρω. Εκεί πέρα ο Μπακ, αν ανεβαίνει τη μπάγκερ, εκεί αριστερά ποιος θα παίξει. Θα παίρνει πολλά μέτρα γιατί ο Τσόρι δεν θα τον ακολουθήσει. Κάποιο χάφ θα πάει μάλλον εκεί. Είναι πιο ορθολογικό και πιο λογικό και πιο γήινο και πιο ανθρώπινο. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Δεν άκουσα Ηρακλειδέα. Έχουν μπει στα λαγούμια του. Έχουν μπει στις τρύπες τους και μετά το τρομπόνι το δεύτερο ήδη έχουν αρχίσει να βγάζουν κομπιουτεράκια γιατί φοβούνται το αναπόφευκτο. Βέβαια με τον Παθρακικό και τον Πλατανιά και την Καλονή σε κακό δρόμο νιώθουν μια έτσι κατά κάποιο τρόπο έτσι μια ανακούφιση, να το πω έτσι, μια σιγουράντζα. Το Παπαδόπουλο όμως στην Πλατανιά, εάν δεν κερδίσουν, αν χάσουν, τον τρώνε. Τώρα άλλο θέμα θα πήγε στο Μαθρακικό. Έγινε μια κρούση και εκεί. Αυτά που λες. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Γιατί δεν βλέπω κόσμο και να την κάνω πιο νωρίς. Κατσίκα, λοιπόν. Ποιο πατάω, εδώ. 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 Ραπτό Τσουκαλά το έβαλε 5-0 σκορ. Το νου σου λέει ξέρουν πολλά αυτοί εκεί κάτω. Ναι, ένα ευρώ το βάλε όμως. Ένα ευρώ το βάλε. Ναι, ένα ευρώ το βάλε Τσουκαλάς. Εντάξει. Να το βάζει 100. Έχεις τα κότσια. Αν έχει τα κότσια. Όχι. Για τον Άρη και τους περιορισμούς της εντεκάδας είναι 33 χρονών. Μπορούν να παίξουν μόνο τρεις. Από ό,τι ξέρουμε. Ο Ηρακλής λέει ακολουθεί το πρόγραμμα του Γαύρου και μετά από σένα παίζουν με Βάζελο και Ολυμπιακό λέει. Θα κλάψεις. Πάμε γραμμές. Γιάννη. Γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Λοιπόν, για το Ρομπέρτο τα είπαμε. Βεβαίως. Με την εθνική το είπαμε. Δεν μας έβρισε κανένας που είπαμε για την εθνική. Μας πει αν θέλεις και τα λοιπά. Όχι. Όχι. Εντάξει. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Έλα φίλε. Κωστή. Καλώς τον. Λοιπόν, θα μου δώσεις λίγο χρόνο να μιλήσω, μια που δεν παίρνει και κάποιος άλλος φίλος. Να μιλήσεις. Θα μιλήσουμε για Ηρακλάρα, έτσι. Για την Ηρακλάρα. Θα σου πω 5 πραγματάκια και μετά θα τα συζητήσουμε. Ακούμε λοιπόν, προσοχή, ναι. Έχω 2 ήττες, μία νίκη. Έτσι. Μία νίκη, 2 ήττες. Μία νίκη, 2 ήττες. Ναι. Λοιπόν, έχουν φέρει την καταστροφή. Χθες το γήπεδο σηκωνόντουσε. Χθες το γήπεδο είχε γύρω στις 5-6.000 κόσμο. Έτσι, γιατί έχουν διάφορα νούμερα. 4,5 τώρα δεν κάνουμε το Pit Bazaar εδώ πέρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς εδώ πέρα ήταν και καμιά 500 αυτοί που ήρθαν στο γήπεδο γιατί ο Ηρακλής βγήκε στη Super League. Κατάλαβες. Μόδα. Κάτι ψιλοού, ναι. Και κάτι γιούχες που ακούστηκαν ήταν αυτοί που θέλουν να δουν κινηματογράφο. Καλύτερα σπάνε σε κάνα σινεμά. Εντάξει. Λοιπόν, ο Ηρακλής έκανε 2 ήττες και κατευθείαν αρχίσατε μιλάτε για προπονητή. Μιλάτε για άνω κάτω, ξέρω εγώ, την ομάδα. Όταν γίνεται ένα κακό αποτέλεσμα, 2, ψάχνουν όλα τα ραδιόφωνα αυτής της πόλης να κράξουν τον Ηρακλή. Να το χαντακώσουν όσο πιο κάτω μπορούν. Καλύτερα να μην ασχολούνται λοιπόν με τον Ηρακλή. Λοιπόν, λες ότι ασχολούνται όταν δεν πάει καλά. Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει μια πολύ καλή ομάδα, την περσινή ομάδα της Β' Εθνικής. Έκανε κάποιες προσθήκες. Θα πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Εν ολίγης θέλω να πω ότι κατευθείαν ο Έλληνας πάει να κράξει, πάει να καταστρέψει. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάνε οι Ηρακλήδες. Είναι απαράδεκτη
οι Ηρακλειδείς που βγαίνουν και κράζουν την ομάδα. Αφήστε να δουλέψουν. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο ο Ηρακλής δεν θα χάσει. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ναι, θεωρούν ότι δεν ενισχύθηκε. Κυρία Μπαρτσελώνα δηλαδή. Ο Ηρακλής δεν πρέπει να χάνει. Όχι, θεωρούν ότι έμεινε γυμνός από ποιοτικές μεταγραφές το καλοκαίρι. Ωραία. Αυτοί που κράζουν. Ωραία. Μου δίνεις την πάσα τώρα να σου πω το εξής. Ο Παπαθανασάκης, αυτός ο πρόεδρος που ήρθε, θα μου το συγκρίνεις με τον Θεοδωρίδη και θα σου πω και τι διαφορά υπάρχει. Λοιπόν, ο Παπαθανασάκης ήρθε και άρχισε να πληρώνει τα χρέη. Ανέλαβε μία ΠΑΕ η οποία χρωστούσε σε όποιον μιλάει ελληνικά, τουρκικά και γερμανικά. Αρχίζει πληρώνει ο άνθρωπος. Νοικοκύρεψε, ανανέωσε όλους τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να ανανεώσει, έδιωξε αυτούς που έπρεπε να διώξει και έκανε 5, 6, 7 προσθήκες. Τα λέω καλά μέχρι εδώ? Ναι, αλλά τι προσθήκες έκανε? Λοιπόν, να σου πω τι προσθήκες έκανε. Ναι. Μόνο μία μεταγραφή, δηλαδή έπρεπε να πάρει ένα καλό δεκάρι. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεν έχει πρόβλημα ούτε στα center for, ούτε στους περιφερειακούς. Ένα δεκάρι θέλει ο Ηρακλής. Γιατί ο Τσιλιανίδης είναι πιτσιρικάς, το παιδί έχει ταλέντο, ξέρει το τόπι. Δεν μπορεί να πάρει στις πλάτες του τον Ηρακλής στη Super League. Ο Ρωμάνο, ο άνθρωπος έχει παίξει πόσα χρόνια μπάλα. Εντάξει, είναι να τον κάνεις, άποψή μου έτσι, ο Ρωμάνο είναι να μπει αλλαγή στο 60. Ήθελε ο Ηρακλής ένα δεκάρι. Τώρα, το αν δεν του βγει ο Μπουλούτ, το αν, δεν του, αν του βγει λίγος ο Λαζάρ ή οτιδήποτε, αυτά εδώ πέρα ψηλοδιορθώνονται. Το πρόβλημα είναι να υπάρχει ένας ηγέτης στο κέντρο να κρατήσει μπάλα, να μοιράσει 2-3 μπαλιές και να βγάλει το center for. Γιατί έχει γρήγορους παίχτες ο Ηρακλής. Ο Πασάς έκανε πολύ καλό παιχνίδι χθες το παιδί προχθές. Απλά δεν είναι η θέση του να παίξει δεκάρι. Θα παίξει αριστερά. Μπροστά αριστερά. Να κάνει ο Πασάς, ο Τσιλιανίδης και ο Σιατραβάνης. Είναι καλοί παίκτες. Άστος για τραβάνι. Ναι, αλλά δεν βάζουν γκολ εύκολα. Δεν βάζουν γκολ. Μετά, μιλάνε για τον προπονητή. Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει κάνει πολυεργαλεία όλους τους παίκτες. Μπορεί να πάρει τον Κυριακίδη, να το βάλει half extreme, back extreme, να το γυρίσει από την άλλη. Δηλαδή, αφήστε τους να δουλέψουν. Δε, αυτό το χάλι, δηλαδή, δεν το χωράει το μυαλό μου. Έκανε αλλαγές εχθές και φωνάζανε 5-10 ήταν, δεν ήταν παραπάνω, γιοχάρανε. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, ο Ηρακλής έγινε Μπαρσελόνα? Δεν το κατάλαβα. Τόσο budget έχει, τόσες διαφημίσεις. Είπε κανένας ότι ο Ηρακλής θα πάει για να βγει Ευρώπη, θα πάει να πρωταγωνιστήσει? Ο άνθρωπος έχει κάνει ένα πλάνο, πήρε την ομάδα με πόσα χρέη, έχει κάνει ένα πλάνο και θέλει να κάνει τον Ηρακλή να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Εγώ, όποιος θέλει, κρατήστε το τηλέφωνό μου, ο Ηρακλής θα βγάλει διπλώμες στον Πλατανινιά. Και να κάνω λίγο και ένα σχόλιο. Άποψή μου, έτσι. Με αυτές τις μικρές ομάδες, όταν έρχεται ο Λεβαδιακός, όταν έρχεται ο Πανιώνιος και λέει μεγάλη νίκη πήραμε μέσα στο Καφτατζόγλιο, πάει να πει ότι μας υπολογίζουν, γι' αυτό και έρχονται και ταμπουρώνονται πίσω. Έτσι. Αυτές οι ομάδες όταν θα παίζουν στην έδρα τους, που θα προσπαθούν να παίξουν αυτή ποδόσφαιρο κατοχής και να κάνουν τον γκολ κτλ., πολύ εύκολα στις αντεπιθέσεις μπορώ να τις διαλύσω αυτές τις ομάδες. Γιατί έχεις γρήγορους εξτρέμ, λες, ναι. Μπράβο. Μπορεί να ζορίζομαι στην έδρα μου και εγώ πιστεύω η ομάδα θα βρει τα πατήματά τους. Αν είναι όμως να πάρουμε τα ρόπαλα και να αρχίσουμε να τους βαράμε και να φωνάζουμε και να λέμε να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, ξέρεις, θα καταστρέψουμε. Θα τα καταστρέψουμε όλο αυτό που χτίστηκε πέρσι και όλα αυτά τα 4 χρόνια που έχουν βγάλει φουσκάλες και κάλους στα πόδια μας από τις πορείες, από το ξύλο και από τις εκδρομές που έχουμε κάνει στα κουτσοχώρια. Αυτοί που τρέξανε σε αυτά τα γεγονότα δεν διαμαρτύρονται. Χειροκροτάνε, χαμογελάνε και αγκαλιάζουν την ομάδα. Οι τουρίστες και οι περαστικοί που έρχονται στο Καφτατζόγλιο 5 φορές στα 5 χρόνια, δεν τους θέλω, ρε φίλε, να φύγουν και ας μείνουμε εμείς οι 5.000 που ακολουθούμε παντού την ομάδα. Αυτό θέλουμε. Τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιάννη. Ναι. Έλα φίλε. Α, γεια, εγώ μιλάω. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Γεια σου, Γαρτό. Ο Τζιόνις. Σωσίας του Τζιόνι. Τι έγινε, τι κάνετε, καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ πήρα, δεν θα μιλήσω για σοβαρά. Ναι. Προηγουμένως είπες ότι θα έρθει ο Σόιμπλε και θα χαλάσει εδώ. Ναι. Δηλαδή, είναι τιμιός. Μια χαρά είναι. Και θα χαλάσει εδώ. Ναι. Λοιπόν, όποιος ακούει, ας βάλει στο YouTube Ολλανδός δημοσιογράφος, ναι. Σόιμπλε. Ναι. Τι λέει στη Μέρκελ όταν τον έκανε Υπουργό Οικονομικών? Του λέει, αυτός πήρε από έναν έμπορο όπλο, μάλλον από βιομηχανία όπλο, πήρε 100.000, λέει, τα έβαλε στο σιρτάρι και ξέχασε, τα ξέχασε, λέει. Αυτόν κάνετε Υπουργό Οικονομικών? Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Όλοι οι υπουργοί, όλοι οι βουλευτές είναι, δεν παίρνουν απλώς, δεν δωροδοκούνται, είναι στη μισθοδοσία των εταιριών.
Η Γερμανία είναι το μόνο. Τι έπαθες, φίλε? Τι έπαθε, φίλε? Α, τον κόψαμε, συγγνώμη. Ναι. Δεν μπορείς να τα αποδείξεις αυτά για τον κύριο Σόιμπλε. Ναι. Να πατήσουμε στο YouTube. Ναι, φίλε, επόμενος, τελευταίος, ναι. Έλα, καλημέρα, τελευταίος εδώ. Πού είσαι, ρε Βλάχο? Νάτος. Καλημέρα και στο φίλο το Παοξί. Το Παοξί? Τρεις, τέσσερις Παοξίδες. Καλημέρα, φίλε. Σε πάμε πολύ, να ξέρεις. Ναι, βέβαια. Ορίστε. Σε πάμε πολύ, καλά τα λες. Να είσαι καλά. Έτσι. Λοιπόν, μια και είναι σήμερα γαυροκατρούμενη εκπομπή, φυτρώσαν σαν τα μανιταράκια αυτοί, όπως κάθε χρόνο, πριν μεγάλα παιχνίδια. Ένα πράγμα θέλω να τους πω. Θα ήθελες την Τούμπα την Μπάγερ, βέβαια. Σε Champions League. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Την Μπάγερ την είδαμε πριν 30 χρόνια στη Τούμπα. Εάν είσαι στη Τούμπα 30 χρόνια πριν, στο UEFA την είδες. Την είδαμε, δεν έχει σημασία. Μπάγερ ήταν. Μπάγερ ήταν. Άλλαξε, έχει αλλάξει τίποτα? Δεν άλλαξε. Όχι. Λοιπόν, εγώ και τα ξαναδεί ζω στη Γερμανία, τους ξέρω εδώ τους Γερμαναράδες, ειδικά τις ομάδες τους. Ένα πράγμα μόνο θέλω να τους πω. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπάγερ δεν συγκρίνεται ούτε με Ατλέτικο, ούτε με Γιουβέντους, ούτε με Μάντσερ Σίτι, ούτε με Μάντσερ Γιουνάιτεντ, ούτε με Άρσεναλ, ούτε με Λίβερπουλ, ούτε. Αύριο, φιλαράκια μου, εσείς όλοι που βγήκατε σήμερα, θέλω αύριο να δω πώς θα βγείτε. Δεν θα ξέρετε πού θα φύγετε αύριο. Τι βλέπεις δηλαδή? 1-4. Με 0-2 ημίχρονο. Θα τους διαλύσουν. Την Μπάγερ την ζω εγώ εδώ πέρα χρόνια, Κωστή μου. Είναι όντως ο Ολυμπιακός της Γερμανίας. Το τι, θα το πω, δεν ξέρω αν με κόψει ο κύριος Χιλτίδης, αν είναι τίποτα κακό, ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη. Το τι κολόφαρδι είναι η ομάδα αυτή, δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Εσύ τι ομάδα είσαι? Θέλει λίγο να στηρίξει, θέλει λίγο να πάρει τα σπόρια από τη διατησία, θα τα πάρει. Δεν τα παίρνει όπως θα παίρνει ο Ολυμπιακός, δεν τους ζητάμε, αλλά θα τα πάρει. Και στην Ευρώπη τις μπρόχνουν, παντού τις μπρόχνουν. Οπότε αύριο λυπάμαι. Α, βλέπεις δηλαδή, βλέπεις δηλαδή και σφυρίγματα? Βλέπω βέβαια, δεν τους ζητάμε. Εγώ καταρχήν είδα μια Μπάγερ το Σαββάτο. Ναι. Όχι τόσο καλή. Κέρδισε όλη τη διατησία και πιστεύω ότι αύριο θα ξεσπάσει. Ναι. Δεν υπάρχει δεύτερο κακό μας στην Μπάγερ, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Είναι αρχή. Αν μπορούν να συξευτελήσουν οι Γερμανοί, να συξευτελήσουν. Δεν έχεις αυτούς rotation, σταματάω. Βλέπεις, κοντά Βραζιλία, αυτά και ρίξαν. Δεν σταματήσαν. Γουστάρι δηλαδή. Αν μιλάμε, μπορκούμε μεγάλο. Ναι. Και κάτι, κοίταξε, δηλαδή, κέρδισε Γιουβέντους. Γουστάρις. Κέρδισε Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι κάθε μέρα καλημέρα, ναι, που λένε. Ναι. Πέρασε, είχαν Άγιο Ρομπέρτο. Δεν θα είναι πάλι Άγιος Ρομπέρτος. Ναι. Κατάλαβες. Δεν μου λες, θα γουστάρεις, ναι, και διαιτησία εναντιά τους. Θα σε ευχαριστηθείς. Ναι, βέβαια. Ό,τι, κοίταξε, εγώ το έχω πει και θα το λέω πάντα. Και ας με χαρακτηρίζουν κακό, βλάχο, πες το όπως θέλεις. Μάλιστα. Αυτά που κάνουν στην Ελλάδα, ναι, χαίρομαι και γουστάρω που θα κάνουν διπλούν έξω. Στην Ευρώπη. Ναι. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Επειδή δεν μπορεί να το κάνεις εσύ, το κάνει. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, είπαμε. Τέλος πάντων. Θέλω τώρα κάτι άλλο να μου πεις. Ναι. Την Κυριακή, τη Δευτέρα στο Καφταζόγλιο. Ναι. Είχε 3.500 κόσμο. Τόσο είχε, ναι. 4 τόσο. Μόνο. Δηλαδή πήγαν μόνο τα διαρκείες τους, αν κατάλαβα καλά. Δεν ξέρω, κάποιοι που δείξαν τα κάγκελα, λέει. Ναι, μπήκαν και μερικοί της τζάμπα, τζάμπα. Ναι. Μας είπαν ότι έχουν γύρω στα 3 και κάτι διαρκείας. Ναι. Και πήγαν γύρω στις 3.30, άρα πήγαν όταν διαρκείες τους. Μάλλον. Οι άλλοι δεν πήγαν δηλαδή. Ναι, και κάποιοι πηδήξαν τα κάγκια. Ρε, τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε. Βέβαια σήμερα περίμενα εκείνη, ναι, τη μοσχαροκεφαλή, τον κόκκινο, να πει πόσα εισιτήρια. Ξέχασα να το ρωτήσω. Ξέρεις τι θα μου απαντούσε? Δάγκλαρο. Ναι. Οι άλλοι πού εξαφανίστηκαν? Κάτι κουλιντρί, κάτι δεν ξέρω εγώ εκεί, Ολλανδοί. Ξεχάσα και τα όνοματά τους, τι έγινε ξαφνικά? Φοβάμαι, έγινε? Φοβάμαι, ναι. Αν φορμανιστεί αυτός εδώ ο Βούλγαρος που έχεις. Μην τους τα λες, μην τους τα λες. Και τους βάλεις κανένα γκολ εκεί μέσα στο 50. Μην τους λες, τέτοια είσαι τώρα. Και μπουνε μέσα και διακόψουν κανένα μάτς. Και φάνε καμιά μία τρεις. Αυτό φοβάμαι. Ναι. Μια άλλα, Κωστή μου, τώρα σε εκείνο το χωράφι το Χατζόγλιο, πώς θα παίξει ο Βούλγαρος μπάλα? Ο Μπερμπάτο. Ναι. Από ό,τι έμαθα εγώ από κάτι φιλαράκι μου. Πρόσεξε και το άλλο που θα σε πω. Ναι, ναι.
επειδή μισούν τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, πάπα στον Παπαδόπουλο να του πούνε ότι έκανε ο Αλέφαντος το Ζάιτς με τον Παπαδόπουλο. Να βάλουν κανένα ζιαμπάρι να του φάει κανένα στράγαλο του Βούλγαρου να μείνει κανένα τρίμηνο έξω. Μάνα, να σε πονηρό. Κοιτάξτε, ένα τελευταίο. Ναι. Από ό,τι έμαθα εγώ κάτω στη Θεσσαλονίκη, έχω αρκετά φιλαράκια. Ο Χλωτάπητας είναι ακόμα έξω από την τούμπα. Ο Χλωτάπητας. Ένα κομμάτι βάλουν. Μάλιστα. Ναι. Και δεν μου λες. Ναι. Τελευταίο και όνος κλείνω. Πες μου τη γνώμη σου, ξέρεις, η γνώμη σου μετράει πάρα πολύ σε μένα. Ναι. Ποιο βλέπεις να φύγει πιο γρήγορα, Αναστασία ή Παπαδόπουλο? Το Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Θα πιάσουμε 28 Οκτώβρη ή δεν πιάνουμε? 28 Οκτώβρη, δύσκολα. Ναι, ναι. Δύσκολα. Είπαμε για να είστε καλά, καληνύχτα. Για χαρά. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν τέτοια πράγματα και προβλέπω ότι ο Μπερμπάτοφ στο Καφτατζόγλιο δεν θα παίξει. Θα χεστούν απάνω τους. Δεν θα τον βάλουνε. Θα βάλουνε Κλάους Πέλκα πίσω. Να το ξέρεις αυτό. Και Μακ. Θα πετάξει και λίγο και τον Μπερμπάτοφ μέσα. Πώς να μην τον δούνε δηλαδή. Θα αυτοί θα πάνε να πούνε, ξέρεις, φάτω ένα στράγαλο τρεις μήνες. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Δεν αφήσω να τελειώσει το μάτς. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Με παλιά καραβάνα. Πλέον. Σιγά σιγά παλιώνω. Σκουριάζω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, κύριε. Με το Γιάννη. Give him the Yankee.